Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση τριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καρμπάκα στο production, την κυρία Λέα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στα χέρια. Τηλεφωνείτε στο 18133 και σας δίνουν την οριστική διαγραφή και τη λύση του οχήματός σας. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι αν ήρθε η εποχή να αλλάξει τα ελαστικά σου, τώρα είναι η κατάλληλη. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρες το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβική τεχνολογία με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, είναι μία λέξη, και μάθε για το μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος μπορεί να χαρίσει σε εσάς
4 καινούργια λάστιχα Nokia Tyres για το δικό σας αυτοκίνητο με δωρεάν την τοποθέτηση στο αυτοκίνητό σας. Ο διαγωνισμός για τα ψώνια της χρονιάς είναι σε εξέλιξη ακόμη και σήμερα. Μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα εκεί που ο Κωστής κάνει τα πάντα μέσα στα σούπερ μάρκετ όλα, να βάλετε τα δικά σας στοιχεία, να γράψετε όνομα επίσης. Δεν κάνω και τα πάντα. Έλα. Και πράγματα που δεν κάνω. Μπορώ να κάνω και άλλα δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, ό,τι επέτρεπε ένας τηλεοπτικός χρόνος για ένα σποτ. Α, μπράβο, αυτό, σωστό. Ναι. Σωστό. Δεν θα σε αδικήσω, μη στεναχωριέσαι. Δηλαδή με βάζεις ότι έκανα τα πάνω από ό,τι έπρεπε. Όχι, σε χρησιμοποιούσα σαν κάποιο ρόλο που μπορεί κάποιος να είναι υπάλληλος σούπερ μάρκετ. Ναι. Είναι ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό που βλέπετε, είναι και το χρηστικό, αυτό το οποίο έχει αξία να συμπληρώσετε τη φόρμα, να γράψετε Κωστής Δραπτόπουλος, μένει τάδε, δουλεύει στο Μετρόπολης, εντάξει, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, και από εκεί και πέρα, από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ, να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα ακούσει το δικό του όνομα και θα είναι ο τυχερός φίλος ο κρατής, ο οποίος θα κερδίσει θα κλειδώσει καταρχήν την συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς και κατ' επέκταση μπορεί να τα κερδίσει στο μεγάλο διαγωνισμό. Λοιπόν, περισσότερα είπαμε στο metrosport.gr και 20 θα ανακοινώσουμε ένα όνομα. Τέλος, για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, τα καλύτερα χρώματα είναι ποια άλλα, τα χρώματα Vitex, χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα, χρώματα για τα πάντα, με χιλιάδες αποχρώσεις και με κορυφαία ποιότητα, την κορυφαία ποιότητα, την οποία φυσικά τη διαθέτουν τα καταστήματα Κοσμάγλου. Θα τα βρείτε σε τρεις περιοχές, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτη τον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Εθνικής Αριστάς 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο του 2310-480-606. Τι κάνεις Κωστή μου? Εντύπωση. Πέρα από αυτό? Τίποτα. Κανένα νέο συγκλονιστικό, τίποτα? Δεν πέθανε κανένας, δεν κινήθηκε κανείς από κανένα πλούσιο τζάκι. Οι εκλογές είναι εκεί πέρα που τρέχουν υποψήφοι να πάρουν κανένα ψήφο. Εμείς τους παίρνουμε κανένα φράγκο για να τους διαφημίσουμε. Μετά, όταν θα βγουν πάνω κάποιοι, θα κυνηγάμε εμείς, μετά τους κυνηγάμε εμείς. Τώρα κυνηγάνε αυτοί εμάς, μετά κυνηγάμε εμείς αυτούς. Και έτσι γίνεται, να πούμε πάντα. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Δεν χρειάζεται να λυπώνται κάποιοι να λένε μα τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτή η βρωμό, αυτή τους. Μετά λένε οι άλλοι, δεν μπορώ να τον δεχτώ γιατί έχω δουλειά και τέτοια. Ναι. Έτσι γίνεται. Ο κύκλος ζωής. Είναι ο κύκλος της ζωής. Οπότε ό,τι βγάλεις από. Ό,τι φράγκα βγάλεις τώρα και το ράδιο και η τηλεόραση και εσύ και εγώ και όλοι είναι καλά. Μετά θα ψάχνουμε να τους βρούμε με το μακαρόνι. Ο Σύλλογος Φίλων Μπαγκλαντές λέει ότι μόνο στα δικά μας σποτ που προβάλλονται στο Μπαγκλαντές κάνει τα πάντα ο Κωστής. Ναι, μόνο στο Μπαγκλαντές. Μόνο εκεί. Σωστά. Μόνο εκεί. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε κάτι. Να ξεκινήσουμε ό,τι θέλεις. Αφορά μια περιοχή εδώ κοντά σε εμάς. Ποια περιοχή? Την οδό Επιδαύρου, στην κάτω Τούμπα. Τι έγινε πάλι στην Επιδαύρου? Λοιπόν, στην οδό Επιδαύρου, επί ένα μήνα συνεχώς, γίνεται διακοπή μίας φάσης ρεύματος και η ΔΕΗΔΕ, ΔΕΛΤΑ ΕΕ, ΔΕΛΤΑ ΙΤΑ ΕΕ, η υπηρεσία της ΔΕΗ, κάνουν 6-7 ώρες να την αλλάξουν γιατί έχουν έλλειψη προσωπικού, έτσι λένε τα συνεργεία τους. Άμα έχουν έλλειψη προσωπικού. Έχουν πάρει πάρα πολλοί επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή το να γίνει μια φορά, λες έγινε. Το να γίνει δεύτερη φορά, έγινε. Εσένα τι σε νοιάζει δηλαδή? Μα σου κάνουν παράπονο, είναι ανθρώπινο το θέμα. Ποιος έκανε παράπονο? Και κάτοικοι και επαγγελματίες. Έλα, ένας μέσα έκανε με εμένα, με κουλώνει στο μάτι, να μην μιλήσω. Λέει καριστούς ο κόκκινος. Λοιπόν, επειδή έχουν κάνει παράπονα. Επειδή έχουν κάνει παράπονα. Ναι. Λοιπόν, πόσοι σε κάνανε? Κοιτάξτε το, πολύ. Ένας μας έκανε. Εσένα μπορεί ένας μας έκανε. Εμένα μου κάνα πολύ. Εντάξει. Αν είναι αστείο αυτό το πράγμα, πες ότι είναι αστείο. Αστείο μέσα, πώς θα παρουσιάζει είναι αστείο. Ποια είναι η παρουσίαση, δηλαδή η αστεία? Σε έπιασε ο πόνος εσύ, εσένα. Δεν με έπιασε ο πόνος. Ναι. Όταν ακούω ότι υπάρχει ένα θέμα. Και τι σ' απάντησαν λοιπόν στην οδό Επιδαύρου αυτή τη ΔΕΗ? Ό,τι τι. Δεν πήρα τηλέφωνο, όχι. Τότε τι το αναφέρω κατευθείαν. Εσύ έρευνα έκανε. Από την άλλη μεριά είδες τι λέει ο άλλος που έχει έλλειψη προσωπικού. Γιατί είναι έχει έλλειψη προσωπικού? Ποιος είναι αυτός ο οποίος? Αυτό είναι κάτι άλλο. Μα εκεί είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο την πληρώνεις δει. Την πληρώνω. Την πληρώνεις δει. Φρέω τι θες πληρώνω εγώ. Μπράβο.
Από τη στιγμή που την πληρώνεις, έχεις απαιτήσεις. Όχι. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν έχω καμιά απαίτηση. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχεις απαιτήσεις. Απαιτήσεις. Ναι. Να έχω από τη ΔΕΗ. Φυσικά. Σιγάρα. Όταν πληρώνεις κάτι, έχεις και τις ανάγκες. ΔΕΗ μπήκε μέσα από 100 μέρες. Φάγανε τα λεφτά όλοι. Όταν, αυτό θα το κρίνουν οι εισαγγελείς και αυτοί που. Οι εισαγγελείς δεν κρίνουν όταν είναι μεγάλα τα ποσά. Οι εισαγγελείς κρίνουν όταν είναι μικρά τα ποσά. Παρακάτω. Οκ. Okay. Έτσι ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν με φωνάξει ο εισαγγελέας, του πάρω 50 περιπτώσεις που ας πούμε φτωχών και 50 πλουσίων. Να δω τι θα με πει ο εισαγγελέας. Παρακάτω, λέγει. Το θέμα είναι πρέπει να λυθεί. Βράζει το πρέπει. Δεν λύνεται. Παρακάτω. Πρέπει να λυθεί. Άσερε τι πρέπει. Δεν λύνεται. Για καλό ή για κακό τώρα. Τι για καλό και για κακό τώρα. Άμα ήταν στο δικό σου σπίτι. Άμα ήταν στο δικό μου, τι δεν. Θα ουρλιάζει. Σιγά μην ουρλιάζει. Που δεν είναι στο σπίτι, δεν ουρλιάζει. Δεν ουρλιάζω. Έχω μάθει να ζω με τις συνθήκες αυτές εδώ πέρα. Άλλο το ένα. Ξέρω ότι είναι αντίπαλο στο κράτος, το δικό μου, και ζω με αυτό το πράγμα. Τι να ουρλιάξω. Και να ουρλιάξω και να καρύξω και να γαυγίσω, το ίδιο πράγμα είναι. Αν έχω δύναμη ισχυρή, είμαι ισχυρός και έχω πολλά λεφτά και εξουσία, μπορώ να τους αλλάξω τα πετρέλαια. Τώρα να πούμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Τους επαγγελματίες δηλαδή δεν τους νοιάζεται. Εδώ αυτοί φάγανε τα λεφτά σουβλάκια και σουτζουκάκια βάλανε μέσα τη ΔΕΗ. Τους νοιάζει τώρα επαγγελματίες. Άμα το ψυγείο του ξέρω εγώ θα χαλάσει, θα χαλάσουν τα κρέατα ή θα χαλάσουν τα παγωτά να πούμε. Δεν τους νοιάζει. Όσο και να τους βρει, δεν τους νοιάζει. Άμα ήταν ιδιώτης, ήταν η ιδιωτική εταιρεία, θα τον ένοιαζε. Τώρα είναι κρατική να πούμε η ΔΕΗ. Κανονικά όλες αυτές οι εταιρείες πρέπει να γίνουν ιδιωτικές. Όταν λέω εγώ να γίνουν ιδιωτικές, συμφωνάζει. Κάνει το κομμουνιστή να πει. Τι είπα εγώ. Βράσει τι είπα εγώ. Συμφωνώ. Συμφωνεί. Να γίνουν ιδιωτικέ. Ο ΣΕ, ο ιδιωτικό. Ξέρω εγώ, η ΔΕΗ, ιδιωτική. Λάθος. Ο ΤΕ, ιδιωτικό. Όλα να γίνουν ιδιωτικά. Ο οργανισμό ΒΟΥΘ, ίδρυυση. Ιδιωτικό. Βλέπει ότι. Τι βλέπει. Εσφαλμένη εντύπωση. Τι εσφαλμένη εντύπωση. Συμφωνώ. Άμα τα πάρει κάποια κι άλλα Γερμανάλα, το πουλήσαμε. Η ΕΡΤΡΙΑ να πάει να γίνει ιδιωτική. Όλα να γίνουν ιδιωτικά. Όλοι να γίνουν ιδιωτικά. Όλα ρε. Να γίνουν ιδιωτικά. Ο Δήμο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης να μην ανήκει, να είναι να τον έχει ιδιώτης. Άλλο πράγμα λέει. Τι άλλο πράγμα, ρε, όλα ιδιωτικά να γίνουν. Άλλο το ιδιωτικό. Φωνάζει τη ΔΕΗ και αυτός που είναι στη ΔΕΗ και σ' ακούει ξύνει τα. Να μην πω τι ξύνει. Οκ, ας τα ξύσει. Άλλο θέμα λέγει. Στην οδό Επιδαύρου τώρα. Ξέρεις μια στεναχώρια αυτή στη ΔΕΗ που δεν έχει ρεύμα και κόβεται στην οδό Επιδαύρου. Τι βάλαν τη ΔΕΗ μέσα, πόσα εκατομμύρια, τα φάγανε τα λεφτά, φύγανε έξω τα λεφτά. Ναι. Και εσύ τώρα ψάχνει να βρει στην οδό Επιδαύρου που δεν έχει ρεύμα. Άσε ρε κόκκινε. Πάει κάνει ένα ρεπορτάζ εκεί πιο βαθύ. Άλλα θέματα λέει. Στην οδό Επιδαύρου δεν έχει ρεύμα. Ένα είναι το θέμα. Μια πες το θέμα ποιο είναι. Ένα είναι το θέμα. Μάλιστα. Το οποίο έσκασε τελευταία. Έσκασε. Λοιπόν, ο Βαρέλα τέλος από τον ΠΑΟΚ. Έχει εσύ, εσύ, τι. Ο Βαρέλα πήρε παραπάνω λεφτά, σηκώθηκε και πήρε παραπάνω λεφτά. Τι έκανε. Δηλαδή, τι δηλαδή. Μόνο τα λεφτά είναι σε αυτή τη ζωή. Εσύ να μα σου δίνανε παραπάνω λεφτά στο άλλο ράδιο δεν θα πήγαινε. Θα αξιολογούσε κάποια πράγματα. Λοιπόν, γιατί κατηγορεί τον Βαρέλα εσύ. Ο άλλο από εδώ που τα δίνανε παραπάνω λεφτά δεν έβγε, πήγε στο άλλο ράδιο. Δεν κατηγορώ. Στην άλλη τηλεόραση δεν πήγε ο άλλο που δεν παραπάνω λεφτά. Τι συζήτηση κάνουν, τα λεφτά είναι. Τι συζήτηση κάνει. Τι συζήτηση κάνει. Τι χιούμορ είναι Μαρτρά. Του δώσαν του Βαρέλα τα διπλάσια λεφτά 31-32 χρονών να πάρει τα λεφτά, να τελειώνει, να ζήσει σαν βασιλιά. Τι θέμα είναι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Να τα δούμε τα πράγματα. Τι να δούμε. Πόσα λεφτά θα έπαιρνα από τον ΠΑΟΚ, 1,5 ευρώ. Όχι 1,5, όχι, όχι. 1,3 με τα μπόνους, μην τα λες. 1,3. Με τα μπόνους. Επί 3, 5 εκατομμύρια. Τι 3, 4. Τα μπόνους τι είναι, που θα τα πετύχει ένα τα μπόνους. Τι τσουκ. 4 εκατομμύρια. Και ο Ανδρώνης είπε, άμα βγείτε πρώτη, λέει εδώ πέρα μια φορά, θα σας πάω να σας κάνω, λέει το τραπέζι. Μας έκανε εκεί με τα καλαμαράκια, τα κατεψυγμένα του Βαρδάκη να πούμε, μας έκανε το τραπέζι. Μα τι, δεν μας έκανε. Μας πήγε ο άνθρωπος εκεί, ντομάτα να πούμε, τυρία, γούρι, ξέρω εγώ αυτά κτλ. Έμαθα όμως ότι στο ζούρι όταν βγαίνει πρώτος, τους πάει σε πιο γκλαμούρ εστιατόρι. Έτσι έμαθα. Όχι ότι θέλω δηλαδή να παραπονεθώ, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λέγε. Τι έχεις τα μούτρα, γιατί, τι έχω, γιατί. Τι με κοιτάς, τι. Μια απλή ερώτηση. 1,3 μεταμόνους. Οι άλλοι πόσο το δίνουν. Οι άλλοι. Ναι, οι άλλοι. 650 χιλιάρικα παραπάνω το χρόνο. 650 χιλιάρικα παραπάνω το χρόνο. Δηλαδή, έτσι είπαν. Άλλα 2 εκατομμύρια. Ναι. Άλλα 2 εκατομμύρια. Ναι. Εσύ σε Πακιστανό μισό ευρώ δίνεις να του αγοράσεις χαρτομάντιλα. Πουρμπουάρ δίνεις εκεί στο σάντουιτς 30 λεπτά. Δεν το δίνεις, το παίρνεις τα 30 λεπτά. Το τι κάνω. Θα πάει στον κουμπαρά. Άσε ρε κόκκινα. Άστο για μένα. Άμα κρίνεις τους άλλους, πρώτα θα κρίνουμε τους εαυτούς μας. Ο άλλος για 200 ευρώ άλλαξε ραδιόφωνο, ο άλλος για 300 ευρώ άλλαξε τηλεόραση και θα κάνουμε εμείς κριτική το Βαρέλα τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Ο άλλος για 200 ευρώ ο Μανούσης με ρουφιάνευε να πούμε στον Ανδρώνιο του έντονα. Σπόργια εδώ πέρα. Άντε ρε, σταματήστε, κάντε. Έχετε μούτρα εσείς τώρα, μιλήστε τώρα για το Βαρέλα. Άστο να πάει στα διάφορα. Μεσημεριάτικα τώρα. Πρέπει να έχουμε όλη την ίδια φιλοσοφία. Ναι, όλοι, αφού όλοι για τα λεφτά είμαστε. Γιατί έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εσύ μπορεί να είσαι. Υπεράνω χρημάτων.
όταν σε φάγανε τα λεφτά από το άλλο ραδιόφωνο στον Α103 και τους στόχους τους πήρες εδώ κάθε μήνα με το δικηγόρο. Τι έκανα? Τι έκανες? Δεν το ξέρεις τι έκανα. Δεν τα έβλεπα εδώ. Μίλες βλακιά. Έβλεπα εδώ πέρα χουβαρντάδες όλοι. Απλοχέριδες όλοι. Χουβαρντάδες όλοι. Μα μιλήστε για τον Βαρέλα. Λευκοί άνθρωποι. Σας πείραξε επειδή είναι μαύρος να πούμε. Ρατσιστόμουτρα. Καλά έκανε και έφυγε. Άμα ήθελε ο Κοντός να του δίνει 2 εκατομμύρια να καθόταν ένα 700. Δεν του τα έδωσε, σηκώθηκε και έφυγε. Τι ψάχνει τώρα, το Βαρέλα και έφυγε ο Βαρέλα. Το θέμα τι μένει από πίσω. Αυτό είναι το ένα, θέμα. Ένα, δύο. Αυτός βρήκε μια ομάδα όπου. Πώς τη λένε την ομάδα? Τον ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έδεσε. Έδεσε. Ανέβασε το κασέτο. Το ανέβασε, καλά. Πήρε πρωτάθλημα. Πήρε κύπελο. Πήρε κύπελο. Πήρε ξανά κύπελο. Χαίρεται. Ναι. Πήγαινε στη Ρα 4, ανέβαινε στα κάγκελα, φωνάζανε. Έκανε τον καραγκιόζη για να το δώσει παραπάνω λεφτά. Παρακάτω, λέγει. Ρωτάω. Ρωτάς. Λοιπόν, έδειχνε ότι περνάει καλά. Ναι. Το χαιρόταν. Το χαιρόταν. Λοιπόν, ναι. Οι ποδοσφαιριστές ναι. έχουν ένα μεγάλο τεράστιο προσόν. Ναι. Τι? Το χόμπι τους ναι. το έχουν επάγγελμα. Κι άλλοι το κάνουν αυτό. Φυσικά. Μπράβο. Λοιπόν, οι τραγουδιστές κάποτε ναι. έχουν αλλάξει τα πράγματα. Καταλήγεις, ρε κόκκινε. Και βγάζουν κάποια αρκετά χρήματα. Μάλιστα. Και καλά κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το μάτι το πεινασμένο έμεινε στα χρήματα των ποδοσφαιριστών. Και καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Ναι. Ρωτάω ρε φίλε μου, ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να βάζει ένα ταβάνι. Όχι. Δηλαδή, υπήρχε άνθρωπο. Ο επαγγελματίας, ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής, ο έμπορος, ο πολιτής πρέπει να είναι άπλιστος. Εάν δεν είναι αυτός που πουλάει ασφάλειες ζωής, αυτός που πουλάει ξέρω εγώ εμπορεύματα, άμα φτάσει στο πλαφόν, κάει και είναι για σύνταξη. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε για σύνταξη. Είμαστε άπλιστοι. Ο επαγγελματίας πρέπει να είναι άπλιστος. Ο ποδοσφαιριστής, ο προπονητής, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι άπλιστος. Όχι. Αν δεν είναι άπλιστος πάνω στη δουλειά του. Δηλαδή πρέπει να συμφωνούμε. Εσύ κάνεις 2 ώρες εκπομπή, πας κοιμάσαι 7 ώρες, ολοκαλύζεις. Ναι, ρε, γίνεται σεισμός 8. Καλά που εσύ δεν είσαι άπλιστος. Καλά που υπάρχει. Δεν υπάρχω εγώ. Εσύ βολεύτηκες εκεί μια δουλειά. Βολεύτηκα. Βολεύτηκες μια δουλειά, δεν κάνεις. Την παρουσιάζεις όπως θέλεις. Α, βέβαια. Έχει την οτροπία δημοσίου υπαλλήλου του Πασόκ που πάει 7 η ώρα, χτυπάει την κάρτα, πηγαίνει 11 η ώρα στη δουλειά, 12 και 4 φεύγει και του χτυπάει όλο στην κάρτα ο κλητήρας 4 η ώρα. Έτσι μάθατε να ζείτε. Καλά έκανε και έφυγε. Για όλους μας, τους Έλληνες. Έτσι μάθαμε. Μήπως μπερδεύεσαι λίγο. Έτσι μάθαμε. Σύνταξη τα 55, η άλλη ακόμα περίοδο έχει πήρε σύνταξη. Υπάρχει ρε γυναίκα πάρει, να έχει ακόμα περίοδο και να πάρει σύνταξη. Πού τα είδατε αυτά? Μπήκε μέσα η Ελλάδα λοιπόν με κάτι μια άλλη σαν και εσένα που βρίζει τώρα το Βαρέλα. Α! Τι θα κάνει, 650 χιλιάρικα. Θα είστε 650. Έχεις δει ποτέ 650 χιλιάρικα μαζεμένα, ρε? Όχι. Ούτε θα δεις ποτέ. Δεν κάνω όνειρα. Τέτοια όνειρα δεν. Μπούφο να πούμε. Μπούφος είναι, θα σου πω. Ένας τύπος κάποια στιγμή κερδίζει το τζόκερ. Ναι. Ένα μεγάλο ποσό. Μπράβο. Λοιπόν, αντί να κρατήσει αυτά τα χρήματα. Τι έκανε. Γιατί με αυτά τα χρήματα ζούσαν γενναίες 14. Ναι, τι τα έκανε, πού τα έκανε. Πήγε να κάνει επενδύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα βρέθηκε να χρωστάει κιόλας. Μπράβο. Ρωτάω τώρα. Ναι. Λοιπόν, πού πας και εσύ άμα σε τίγινο το τζόκερ τι θα έκανα? Τα λεφτά. Τι θα έκανα? Πάντως. 10 προποτζίδες πλούσιους. Δεν θα έκανα δουλειές. Καλά, σίγουρα. Δεν θα έκανα δουλειές. Ένα τσιγάρο θα ετμίζεις έξω από το κίνο, το 12, το 18, το 25, το 24, το 32 και το 38. Αυτά ήταν ωραία σου. Χτύπατα, ναι. Χτύπατα να πούμε 10 φορές. Καταλάβατε. Καλά, καταλάβατε. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε. Καλά έκανε ο Βαρέλα και έφυγε. Πολύ καλά έκανε και έφυγε. Για να δείξει στους παοξίδες ότι δεν είναι Μπαρσελόνα ΠΑΟΚ. Μια ομάδα για Χαλίλη, για Λελέλη, Αλχαμπίμπι, πώς τη λένε, έχει και πλουσιότερος από τον Ιβάν Σαββίδη και έχει και καλύτερες ομάδες και πιο πολλά λεφτά. Αυτό έχει για να προσγειωνόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το κλάσιμο του Λύκου, να πούμε, που έριξε ο Βαρέλα και κάνει μπουρτ μαύρος Λύκος. Με βρωμάνε 48 τετράγωνα. Άντε λοιπόν, να τελειώνουμε το θέμα με τον Βαρέλα για να έρθει και λίγο πάω στα συγκαλά του, να πούμε, από το όνειρο του Νταμπλ, να καταλάβουν ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες πλουσιότερες και δεν είχε στην Ευρώπη. Αυτό ήθελα να σε πω. Σε μένα το λες τώρα. Σε σένα το λες, ποιο να το πω. Εσύ δεν λες, λες ότι όσο πιο πολλά μαζέψεις, τόσο καλύτερα. Όχι, εσύ πάνε χάριστα. Άμα σου ήρθαν τα λεφτά, εσένα από μια καλή δουλειά, πέσε. Δηλαδή δεν έχεις ταβάνι. Τι ταβάνι? Αυτή λοιπόν η νοοτροπία του καπιταλισμού ναι. είναι αυτή η οποία εσύ τώρα που κάνει είσαι... αυτό που είπε ο Λένιν. Ναι. Ο καπιταλισμός είναι τόσο ηλίθιος ναι. που είναι ικανό να σε πουλήσει και το σκηνή που θα τον κρεμάσει. Ο Λένιν, ναι. τι δουλειά έκανε ο Λένιν? Τι, με τι ασχοληθεί ο Λένιν? Μάθε ρε φίλε. Ο πες μας τι έκανε ο Λένιν. Δεν έχω να σου πω. Ο Μάρχη όλα αυτή την μπελχανάδε που έκανε τι θεωρίε. Γιατί εσύ τι κάνει? Τι κάνω? Ό,τι θέλω κάνω, ρε. Εσύ, εσύ δεν λες ούτε καν δικές θεωρίες. Λες θεωρίες των άλλων. Έλα, ρε, τελείωνε με το Λένιν και το Στάλιν και το Χιροχίτη. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Σαν χλαμάρα να πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μου πειλάζετε. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27.
Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Τα έλεγε ο Ράπια Χατσερίδη και λογικό είναι να ήθελε ο Βαρέλα παραπάνω λεφτά από το παλτό. Θα τέριαζε ο Βαρέλα στον Ολυμπιακό? Για τον Χατσερίδη τα είπαμε, φίλε μου, πολλές φορές. Τώρα για το αν θα τέριαζε στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο Βαρέλα έδειξε ότι μπορεί να σταθεί οπουδήποτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακό μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δίνει λιγότερα λεφτά φέτος από ό,τι θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί και φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να κλαίνουν από τώρα το χαμένο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού με αυτούς τους παίκτες που πάνε και παίρνουν. Και με το ταβάνι που έχει βάλει. Και το είπα και το πρωί ότι αν είναι οι εκλογές ΠΑΟΚ Άρης, οι δημοτικές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άλλο θέμα είναι. Οι βουλευτικές εκλογές, θα σου πω τι θέμα είναι. Οι βουλευτικές εκλογές είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ολυμπιακός στηρίζει το Μητσοτάκη. Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς και έχει ζόρια, όχι οικονομικής φύσεως, δικαστήρια, ιστορίες κτλ. Τα οποία επειδή δεν τα έχει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει καλά με το Μαρινάκη, μπορεί να τα ξεγράψει. Περιμένει λοιπόν και έχει μπει και στη θύρα 10, έμαθα από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Θα κάνουμε άλλο ένα χρόνο υπομονή μέχρι να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Θύρα 10. Θύρα 7. Θύρα 10. Θύρα 10 δεν είναι. Γρήγορη, πες του λίγο να ξαναπεί τα νούμερα του κοινού. Λοιπόν, πας και όταν κατημιάς τον οπάδο και κερδίζουμε εμείς. 12, 18, 25, 32, 36, 38. Ο φίλος Στέφανος λέει ότι έχει έρθει πρόταση για το Φορτούνι από τη West Ham 10 εκατομμύρια και 2 για τον ίδιο. Ναι, ας τα πάρουν. Αν ξέρουμε κάτι για τον Ουάρντα. Εγώ ναι. Ξέρω ότι για τον Φορτούνι μας λέγανε 15 ότι έχουν αρνηθεί. Ναι. Να το δώσουμε 10. Ας το πάρουν, να δώσουν 10 εκατομμύρια, έτσι κι αλλιώς προτάσεις μα δεν θα πάρουν. Άλλη μια χρονιά περιμένουν τον Γκούλι να πούμε. Ο Άκης ο Μπαρτσελονίστας μας λέει, ναι, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τον Μητσοτάκη που είπε ότι τα παιδιά από τα δυτικά προάστια Αθήνας και κατ' επέκταση Θεσσαλονίκης πρέπει να γίνονται μόνο ψυχτικοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες κτλ. Να σου πω κάτι για τον Μητσοτάκη. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Μετά τις εκλογές. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα εκφραζόμουν σπίτι. Ή έξω, ή στο δρόμο. Αλλά δεν μπορώ, τέλος πάντων. Θα φάμε πρόστιμο. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Μητσοτάκη. Το χόμπι το έκανε. Απλά νομίζω ότι ο Τσίπρας θέλει 10 Μητσοτάκηδες. Ο Τσίπρας θέλει 10 Μητσοτάκηδες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη αρχηγό δεν πρόκειται να κερδίσει ούτε τα Πετράλωνα. Δηλαδή πρέπει να. Ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος. Δεν κάνει. Είναι οικογενειακριτικό το κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Οικογενοκρατία υπάρχει. Κρούτς. Ναι, οικογενειοκρατικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Έχουν πολλά στελέχη. Δευτερόλεπτα. Ένα. Κάθε κόμμα έχει καλά στελέχη. Ένα. Δεν κρατάνε από τζάκι. Ένα όνομα. Τι όνομα? Η Φόφη θα γινόταν αρχηγός του Πασόκ αν δεν ήταν η κόρη του γεννηματά. Ο Γιώργος ο Πανδρέου θα γινόταν αρχηγός του Πασόκ αν δεν ήταν ο γιος του Ανδρέα ή ο εγγονός του. Καλά, τώρα θα σου πω κάτι. Ο Μητσοτάκης αν δεν ήταν ο γιος του Κωνσταντίνου. Στη Νέα Δημοκρατία. Και για τους τρεις. Ναι. Για να μην. Ο Τσίπρας ποιανού γιος ήταν? Κανενός. Άρα είναι μάγκας. Άλλο λέω. Τι άλλο λέω. Για τρία ονόματα δικιά. Τσίπρας είναι μάγκας. Ότι θα βγήκε τέσσερα χρόνια, πούλησε κομμουνιστική λύκη, έγινε δεξιός, ξαναπαίνει, δεν μιλάει κανένας, φύγανε ένα εκατομμύριο αντί να κάνουν φασαρία, πήγαν στο εξωτερικό, βάλαν τα κεφάλια κάτω, έδωσε 200 ευρώ σε κάτι γρίες, θα τον ξαναψηφίσουν. Άστρο, ο Μητσοτάκης είναι, πώς το λένε, αυτογκολίστας. Τι ο Μητσοτάκης? Η Νέα Δημοκρατία πάσχει από αρχηγό. Να σου πω τώρα. Αν ο Μητσοτάκης ήτανε. Πώς ήταν το στόπερ του Ολυμπιακού που έβαζε τα αυτογκολ φέτος? Βούκοβιτς. 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 Δεν είναι Βούκοβιτς. Τι Βούκοβιτς είναι? Πέντε αυτογκολ σε μια χρονιά. Άστα ρε ο άνθρωπος, δεν κάνει. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Άκου 300. Δηλαδή αν μιλάει έτσι. Αν μιλάει έτσι ο Μητσοτάκης για τα λαϊκά στρώματα. Καταρχήν είναι εκτός. Χάνει το λαϊκό έρισμα. Τι λαϊκό έρισμα? Γιατί πότε πήγε σε λαϊκή αγορά? Πότε πήγε σε κάποιο ψητοπολείο? Πότε πήγε? Πήγε ποθενά σε καμιά νότια, σε καμιά καλυθέα, σε καμιά τζιτζιφιά, σε κάνα μπουζούκι πήγε. Δεν θα σχολιάσω. Καμιά τραγουδιά ακόμα να έβγαλε. Άσε με καημένα με το Μητσοτάκη τώρα. Θέλει η Νέα Δημοκρατία πάρει εκλογές με το Μητσοτάκη τώρα. Αν ο Μητσοτάκης ήταν τέσσερα χρόνια με αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός και ο Τσίπρας αντιπολίτευση και γινόταν τώρα εκλογές, 80% θα έπαιρνε ο Τσίπρας. Πλάκα με κάνει. Το χόμπι το έκαναν επάγγελμα σε μένα απευθύνεται. Ναι. Μπορεί να ξεφύγει στη διατροφή, να ξενυχτήσει, γιατί τότε όλοι παχαίνουν όταν σταματήσουν. Γιατί είχαν στερήσει. Ποιο είχε στερήσει? Φίλε μου, ότι έχουν στερήσει οι ποδοσφαιριστές, φυσικά και έχουν. Τι στερήσει είναι? Αλλά για ο αθλητισμός είναι τρόπο ζωής, ρε. Πρώτον. Πλάκα κάνει. Μπράβο να γιάσει το στόμα σου. Λοιπόν, πρώτον είναι τρόπο ζωής. Δεύτερον. Αυτό που τους αρέσει το κάνουν επάγγελμα. Πλάκα κάνετε. Δηλαδή έχουν την ευκαιρία που έχει ένα παιδί που. Τι να του αρέσει, δηλαδή. Του αρέσει η πληροφορική.
Τι λεφτά να πάρει την πληροφορία, και αν εξαιρέσει ένα. Κάτι υπάρχουν, και έχει δίκιο. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν γουστάρουν το ποδόσφαιρο κιόλα. Παίζουν επειδή είχαν κάποιο ταλέντο, σταματάνε, γίνονται σαν τα βόδια μετά κτλ. Άλλη ιστορία αυτή. Εγώ τώρα έκανα προπόνηση στο box, ήρθε μια κυρία 51 ετών. Προπονήτρια στο μπάσκετ του Άρη. Λέω, πληρώθηκε, καλή κυρία. Λέει, με έδωσε ο Γιώργος κάτι εδώ διπορικά. Ο κύριος, λέω, κύριος, πώς το λένε, Γιώργος. Κύριος Ψηφίδης. Δεν λέω. Κύριος Ψηφίδης, λέω. Κύριος Ψηφίδης, λέει, θέλει κάτι κλωτσιές. Το βάλανε εκεί επειδή είναι γέρος, λέει, για να μείνει τα χρέη, λέει. Και πάνε πουθενά, βάλανε αυτόν επειδή είναι γέρος. Δεν θέλω να τον βλέπω, λέει. Από είσαι του Κατσανίδη, που είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, box, μπαμ, βάρη ιστορίες. Λέω, γιατί η προπονήτρια με λέει, αύριο είχα τον Άρη, λέει, αύριο μπορεί να έχω μια άλλη ομάδα. Πρέπει να είμαι σε φουλ κατάσταση. Η μπάλα, ο αθλητισμός, Πατουλίδη προχθές, την είδαμε, κάτι παντόφλες να πούμε ήταν. Έκανε προπόνηση, πήγε με κάτι που λέει, τις παντόφλες, λέω, είσαι. Λέει, γιατί λαϊκά στρώματα. Πατουλίδη, ούτε φούστες, ούτε ιστορίες. Έκανε τα χιλιόμετρά της, τα βάρη της. Πήγε εκεί με τον άντρα της εκεί πέρα στον άλλο τον ζαμβουνοκέφαλο, τον Καζάκο να πούμε εκεί που άνοιξε το καφενείο. Κάτσανε οι άνθρωποι, ήπιανε λαϊκά πράγματα. Ο Μητσοτάκης τη σχέση έκανε. Πάει σε καφενείο, παίξει χαρτιά ποτέ. Πλακώθηκε με κάνα στο ξύλο, ξέρω γιατί στο τάβλι έγινε ιστορία. Πήγε σε κάνα γήπεδο ποτέ να κάνει καμιά μανούρα να πούμε τίποτα. Κανενός γκόμενα την έκλεψε, ξέρω εγώ να τον κυνηγάει ο άλλος. Έκανε τίποτα τέτοιο ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι άνθρωποι, τι να σε πω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Φίλε μου Γιάννη, πραγματικά. Άστο να πάει. Κόκκινε, άκου τώρα από το όπλο. Ναι. Αυτοδύναμο το βλέπω εδώ, Μητσοτάκη. Με αυτά που λέει. Μητσοτάκης. Τι να σε βε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Σε εμπνέει ο Μητσοτάκης, ρε. Θα μου πει σε εμπνέει ο Τσίπρας, ούτε δεν με εμπνέει κανένας από εγώ δεν θα πω. Σε εμπνέει κανένας, ρε, με συγχωρείς τώρα. Έρχονται εκλογές. Σε εμπνέει κανένας. Να πεις, ρε παιδάκι μου, αυτός έχει προσωπικότητα, έχει ας πούμε το παράστημα, έχει τις γνωριμίες, έχει το ταλέντο, έχει κανένα τέτοιο παιχταρά, ρε. Ποιος είναι εκεί πέρα στη Βουλή, ποιοι είναι αυτοί. Πήγε προχθές ο Κουτσούμπας να κάνει διαδήλωση, 28 άτομα ήταν, κλείσαν τον δρόμο. Λέω τον αστυνομικό, ρε φίλε, τι γίνεται. Να είναι καμιά πενταριά άλλη άτομα, λέει στην Κουτσούμπα και μας είπαν να κλείσουμε τον δρόμο. Α, σε καημένε τώρα, απαράτα μισή. Λοιπόν, να επανέλθουμε γιατί φεύγουμε από το θέμα. Τι φεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, για μένα τα πάντα δεν είναι το χρήμα. Για σένα. Ναι. Τέτοιος, βέβαια. Σένα πότε. Το λέω και το νο. Βέβαια. Εντάξει, άλλος το βλέπει. Και τους τόκους εκεί στον Α103. Άλλος το βλέπει έτσι, άλλος το βλέπει αλλιώς. Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν. Άμα σε ξεγελάσει κανένας, άμα πάρει κανένας παραπάνω λεφτά. Αυτοί παίρνουν, εμείς τι κάνουμε. Αυτά δεν λες. Αν με ξεγελάσει κανείς. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Άμα πάρει κανένας, ξέρω εγώ, η κολύπτης Καλαφράγκου και έφυγε. Αυτοί παίρνουν παραπάνω από εμάς. Αυτά χρήματα δεν είναι. Τίποτα ποτέ, γιατί ποτέ δεν ζήλεψα. Α, δεν ζήλεψε. Το τι κανό. Άστα ρε κόκκινα. Βλέπω τι κάνω εγώ. Τα του οίκου μου κάνω. Άμα κοιτά τον οίκο που πάρει τα λεφτά που παίρνει, μην τα συγκρίνει με κανέναν άλλον και τελείωσε. Τι άσε κάνω. Λέω απλά ναι, τι λες. Ότι επειδή σε όλου μα δύο μέτρα γη αναλογούν. Άστα τη φιλοσοφία. Δεν είναι φιλοσοφία, πραγματικά. Επειδή κοντά θάνατο και εγώ μπορεί να έχω, όχι. Δεν φιλοσοφούσα καθόλου. Λοιπόν, μη φιλοσοφεί. Εγώ τα πέθανα πατέρα μου, μετρούσα τα κεφάλια. Πώ είναι, με κλέψει ο ξέρω εγώ ποιο έκανε την κηδεία. Με ξεγελάσει, όχι αυτός που ήταν εκεί. 2, 4, 6, 8, 12, 14, πώς είναι, λέω, λέει 180, 162 λέω μέτρες εγώ. Λέει άλλη στην τουαλέτα. Λέω όχι, είναι 162, όχι λέει 180. Άντρα που θα με φάσει, του λέω. Εντάξει. Τελικά ποιά μου πέρασε. Πώς? Το δικό σου πέρασε. Πάει, 167 βρήκαμε μετά. Εντάξει. Εντάξει. Πάνω κάτω το δικό σου πέρασε. Εντάξει, ναι, το δικό μου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ανθρώπινο να το ψάξει. Τι είπε. Είναι ανθρώπινο. Πώς δεν είναι ανθρώπινο να το ψάξει. Λέω, τα λοιπόν, μετράς με λεφτά δηλαδή. Τι κάνεις δηλαδή. Άλλο μετράς με λεφτά. Τι? Και άλλο επειδή. Δηλαδή, άκου να σου πω. Το ότι θέλεις χρήματα. Ναι. Είναι αθεμητό. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν. Όλοι θέλουν καλύτερη ζωή, ναι, καλύτερο σπίτι, αμάξι, καλύτερο αυτοκίνητο. Ναι, λοιπόν, λογικά. Ναι, ανθρώπινα. Καλύτερο ρούχο. Ανθρώπινα είναι όλα. Αυτό το οποίο δεν είναι ανθρώπινο είναι ματαιόδοξο. Ποιο είναι ματαιόδοξο. Και είναι χαζομάρα για μένα. Ναι, ναι. Είναι να σου έρχονται. 2 εκατομμύρια 32 χρονών και να μην τα πάρει. Αφιά παιδάκι σαν χλαμάρα. Ωραία, σου έρχονται 2. 2 εκατομμύρια. Θα πάρει 4. Θα πάρει, ναι. Πόσα να πάρει, ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη. Άστα ρε κόκκινα. 8, 16, ούτε εκείνα θα θέσει μετά 24. Mm. Και επειδή είσαι ποδοσφαιριστής, δεν γνωρίζει και σε πλησιάζουν οι διάφοροι απίθανοι και σε ξεγελάνε, ναι. Θα σου λένε επένδυσε εδώ, επένδυσε. Mm. Πώ τότε με το χρηματιστήριο λέγανε. Πάρε αυτέ τι μετοχέ. Πηγαίνανε όλα τα βόδια. Αλλά είσαι βλάκα και σε φάνε, ρε. Τι σχέση έχει αυτό. Δεν μου λες, το γνωρίζει ότι το 95% των παικτών του NBA και των ποδοσφαιριστών 5 χρόνια μετά το τέλος του καριέρας δεν έχουν να φάνε. Καλά να πάθουν. Τι γιατί. Τι με νοιάζει εμένα. Γιατί. Εγώ κοιτάω το 5. Άρα όσα χρήματα και να παίρνουν, ναι. Όσα και να πάρουν, ναι. Επειδή τους βρίσκουν εμπόσχου και τους ξεγελάνε. Και τους ξεγελάνε με τι. Με λογικά πράγματα. Τοπική εκπομπή κάνει κόκκινο.
Ρε φίλε, λέω ότι είναι ουτοπία το να βλέπει μόνο τα χρήματα. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Βαρέλα. Αν το κάνει μόνο για τα χρήματα είναι ουτοπία. Δεν μου λένε κόκκινε. Ναι. Τι έκανε ο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ. Πήρε πρωτάθλημα, κύπελο, έγραψε το όνομά του. Το πειραγίτος. Βεβαίως. Τι έκανε του χρόνου. Καταρχήν, βρήκε μια ομάδα. Βρήκε μια ομάδα. Που του ταιριάζει. Θα το ξανακάνει. Όπως είναι οι άλλοι. Θα μπορεί. Το ξανακάνει. Μπορεί. Δύσκολα. Μπορεί. Δύσκολα το ξανακάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ του χρόνου πρωτάθλημα. Πρώτα θα το πάρει. Κύπελο δεν ξέρω να πάρει και το πάρει έτος. Παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξαναπάρει. Άντε και το ξανακάνει. Τι και τι. Και έτσι. Θα πάρει πολλά παραπάνω χρήματα από αυτά που έπαιρνε. Ναι. Όχι αυτά που του δίνουν οι ξένοι. Ναι. Και... Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν τα πάνε τα χρήματα. Τι λες, μω. Τι λες. Εσύ το λες αυτό. Υπάρχουν αθλητές ναι. που επίσης κάνανε καλή και προσεκτική ζωή και του ήρθαν χτυπήματα τη μοίρα και έμειναν χωρί μία. Και ξέρεις πάρα πολλά παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι δεν το πάνε τα χρήματα. Εντάξει, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Κόκκινα. Δέχομαι την ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, πάρε σε άλλο θέμα. Κουράστε. Το να θέλει ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής, να φτάσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στην καλύτερη ομάδα του κόσμου, είναι θεμητό. Κουράστηκα. Με κούρασες. Πάμε σε άλλο θέμα. Διαφωνώ. Στα 32 Βαρέλα. Του 31. 31 χρονών. Μάλιστα. Πριν ένα χρόνο ήταν 100 κιλά και δεν μπορούσε να στρίψει. Πριν 2 χρόνια το φτιάξα. Δούλεψε. Δούλεψε. Και ανταμείφθηκε. Ωραία. Ο αθλητής λοιπόν, εγώ λέω, ο έμπορας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο ιδιοκτήτης καναλιού, ο ραλίστας, ο πρέπει να είναι άπλιστος. Πρέπει να ξέρει πότε θα σταματήσει. Ναι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πρέπει να είναι άπλιστος. Πρέπει, δεν άκουσα, πρέπει δεν άκουσα, δική, στο δικό του μυαλό. Δεν άκουσα να βρίζει τον Μπουφόν. Δεν το βρίζω. Δεν άκουσα να βρίζει τον Μπουφόν. Λάθος, Ισέσα. Ναι. Είπα ότι ο Μπουφόν. Ναι, δεν άκουσα να τον βρίζει. Είναι ματαιόδοξος. Ναι. Γιατί αντί να πει τόπο στα νιάτα, ναι. πήγε για τα λεφτά ναι. στην Παρί. Μπράβο. Αυτό είπα. Για καλά έκανε. Πήγε τα λεφτά. Εγώ θαυμάζω το τίμημά του. Εγώ ήτανε... θαυμάζω τον Τότι ναι. που έμεινε στη Ρώμα. Μάλιστα. Το θαυμάζω. Το θαυμάζω. Το Χατζηπαναγίου το θαυμάζει που δεν είναι όλα λεφτά. Έχει να φάει ο Χατζηπαναγή σε καμιά πολυκατοικία. Πόσα χρήματα έπαιρνε ο Χατζηπαναγή στον Ηρακλή. Πόσα έπαιρνε στον Ηρακλή. Πόσα θα έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Πόσα θα έπαιρνε στην Άγια. Στον Ηρακλή όχι περισσότερο. Τι άστι φύγει από στο εξωτερικό θα έπαιρνε πολλά. Φύγει από εδώ πέρα. Έπαιρνε καλά χρήματα για την εποχή. Στον Ολυμπιακό πόσα θα έπαιρνε. Είναι μια περίπτωση ειδική. Άστο. Άστο να πάει στο Χατζηπαναγή ήταν έξυπνο ή βλάξ. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Ήταν έξυπνο ή βλάξ. Στον δρόμο τώρα που περπατάει. Λαθέρ. Βλάξ ήταν. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω βλάκ έναν άνθρωπο. Ποδοσφαιρικά σου λέω. Ναι. Επαγγελματικά. Βλάξ. Βλάξ. Τους προσεγγίζουν. Κάνουν επενδύσεις. Βράσε πρέ. Ο Χατζηπαναγής. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το δάκωσε ένας τραπεζίτης τα λεφτά. Βράσε τον τραπεζίτη. Αυτό σου λέω. Για ποιο μπροστά σε μιλάω, ρε κόκκινε. Ελληνικά μιλάω. Ναι. Γιατί έμεινε, λίγα έπαιρνε. Έμεινε σε οικοδομικά τετράγωνα αγόραζε με αυτά που έπαιρνε. Ποιος, τι ο Χατζηπαναγής. Τι έπαιρνε. Τι έπαιρνε. Τι έπαιρνε. 40 και 80 το χρόνο. Πλάκα μου κάνει. Ποιο του τα δίνει. Ο Περτσινίδης, ο Μπάρμπας και οι υπόλοιποι. Ναι. Φυσικά. Του τα δίνανε. Φυσικά. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ο Περτσινίδης. Ναι. Έδινε λεφτά. Φυσικά. Στον Χατζηπαναγή. Βεβαίως. 40 εκατομμύρια το χρόνο. Βεβαίως. Μάλιστα. Πάρα πολλά λεφτά για την εποχή. Τι μου λες. Το μοναδικό που δέχομαι. Ναι. Εδώ. Είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Που βάζει stop ένα φρένο. Και καλά κάνει. Και λέει. Δεν μπορούμε. Γιατί πιθανόν ο Σαββίδης να έχει τη δυνατότητα να του δώσει. Εδώ όμως θα δημιουργηθούν ανισορροπίες. Και η ομάδα πρέπει να έχει ταβάνει. Δεν μπορεί ξαφνικά, όπως έκανε το λάθος, πώς φωνάζαμε και το Χατσερίδη, δεν κάνει. Και μετά τον έδωσε και ένα συμβόλαιο το οποίο δεν υπάρχει. Και λογικό είναι. Βρέθηκε ο Βαρέλα και σου λέει κάτσε ρε φίλε. Ο Βαρέλα, άμα δίνεις ο Χατσερίδη ενάντηση, ο Βαρέλα για να κάνετε, εγώ δήλωσε ότι αν δεν ήταν ο Χατσερίδη θα μένε. Λάθος είπε. Εδώ έχει δίκιο. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει. Σ' αυτό. Τη βλακεία του Γιώργου. Σ' αυτό, του Σαββίδη, σ' αυτό συμφωνώ. Το θέμα Χατσερίδη λοιπόν. Σ' αυτό συμφωνώ. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πρέπει μια ομάδα να βάζει ταβάνι. Να πει, πώς λέει ο φίλος σου που έχει τον, την ομάδα του Ατρομήτου, πάνω από 150 χιλιάρικα συμβόλαιο δεν υπάρχει, μέχρι εδώ, ταβάνι. Λοιπόν, οπότε ξέρει ποιος θα πάρει, όποιος πάει θα πάει με... Θα πάρει λοιπόν, τελειώσαμε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο Βαρέλα, καλά έκανε και τα πήρε, εσύ πάνε λέει ό,τι θέλεις. Δεν είπα ότι κακός εντάξει, τα πήρε. Τελείωνε. Απλά λέω ότι δεν τα πάντα λεφτά. Τα πάντα λεφτά είναι στην μπάλα. Τα πάντα λεφτά γι' αυτό στείλουν τα μάτς, γι' αυτό κάνουν ιστορίες, γι' αυτό μαλώνουν για τα τηλεοπτικά, γι' αυτό μαλώνουν οι μάναζερ, γι' αυτό. Τα πάντα είναι λεφτά. Για το χρήμα γίνεται η φασαρία. Α, αλλά δεν λέω, λέω δεν το πάνε το χρήμα. Πρέπει να βλέπεις και το ταβάνι ποιο είναι. Έλα, τελείωνε. Μας κούρασες, φτάνει. Φτάνει. Το είπαμε, το ανάγκασε. Το τέντωσες, φτάνει. Μάλιστα. Το τέντωσες. Μίλασε αφού εγώ είμαι κουραστικός. Τι σου λέω στο θέμα αυτό, πες, το τέντωσες, φτάνει. Ότι διαφωνούμε, αφού ο είμαι... κόσμος συμφωνεί με τον Βαρέλα. Δεν άκουσα κανένα να πει Βαρέλα παραδόπιστε κτλ. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
Καλά, δεν μα στέλνανε μηνύματα και μα λέγανε τι είναι αυτά που λέτε για τον Βαρέλα. Ότι, ότι το θέμα είναι ο μάνατζερ. Να πω, το θέμα δεν ήταν ο μάνατζερ τελικά. Α, μπράβο. Ωραία. Εγώ δεν βγήκα να πω δικαιωθήκαμε. Ναι. Εντάξει. Να όμως τι έγινε. Κατεβαίνουμε κάτι φορά τώρα. Λοιπόν, για άλλα θέματα, για πες. Τι έχεις να πει. Ηρακλής Καστοριά στις 6. Ποια Καστοριά. Κερδίζει ο Ηρακλής και ανεβαίνει στην Α1. Μάλιστα. Πού παίζει. Εδώ, Ιβανόφιλ. Καστοριά είναι αδιάφορη. Τι αδιάφορη, ρε. Η Καστοριά θέλει να κερδίσει αυτή για να ανέβει. Όποιος κερδίσει ανεβαίνει. Φυσικά. Διαιτητής ποιος είναι. Διαιτητές. Διαιτητές. Πάρε μάθη. Έχει εφημερίδα. Ποιος τα έχει καλά, με την Καστοριά ο διαιτητής ή με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ήρθε η ώρα του Ηρακλή να επανέλθει στη φυσική του θέση. Ξέρεις τι με προβληματίζει. Παρακαλώ. Καστοριά. Μην μπερδεύεις με το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, απλά θέλω να σου θυμίσω ότι 5-2 φορές η Καστοριά σου ρίξε 5 γκολ. Μια σε τελικό κυπέλου και μια σε ένα πρωτάθλημα. Σε αγώνα, ρε φίλε. Και στο πρωτάθλημα ο Τσιρόνης έλεγε ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος στο Τσιρόνη, σε παρακαλώ πες τους μην βάλουν άλλα γκολ. Και λέει ο Τσιρόνης, σταματήστε εδώ. 5-2. Είπε αυτό ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος. Είπε ο Ξανθόπουλος. Ναι, γιατί ο Ξανθόπουλος τι. Να μην μπει. Καλά, έξυπνο το είπε. Στο 5-1, στο 5-1, στο 60 λεπτό. Αυτό το είπε ο Τσιρόνης ή ο Ξανθόπουλος. Δεν σε ενδιαφέρει ποιο με το είπε. Δεν σε ενδιαφέρει. Στο 5-1 ο Τσιρόνης το 82-83, του λέει ο Ξανθόπουλος. Σε παρακαλώ, πες τους να σταματήσουν. 5-1 στο 60 λεπτό. 9-1 θα έλεγε. Επειδή είναι η Καστοριά στη μέση, με πιάνει ένα κόμπο σε μένα, κατάλαβες. Έτσι λέω εγώ τώρα. Εσύ πες ότι να πάρεις μια ρεβάσα από την Καστοριά για όσα σου έκανε. Άλλα θέματα. Λοιπόν, τον περιμέναμε στον Μπας. Ποιον? Τον Άβελ. Ναι. Έκλεισε τον Απόλλωνας Μπίρντ. Μπράβο. Καλή μεταγραφή. Καλή αυτή. Γιατί άσχημα ήταν στην. Ναι, μπορεί να έκρινε ότι ο Απόλλωνας Μύρης έχει περισσότερα χρήματα. Εγώ δεν κρίνω την απόφασή του. Ναι, ναι. Εγώ λέω πού τέριαζε περισσότερο. Πού τέριαζε, εκεί που έχει δημόσιες σχέσεις και χρήματα περισσότερο η ομάδα. Και αυτή είναι ο Απόλλωνας Αθηνών. Φίλε, συγγνώμη. Εσύ δεν μου έλεγες. Ναι. Ότι. Ότι. Στον Μπας τους κρατάνε τους προπονητές. Ναι. Έχουν διάθεση. Τα οικονομικά του Μπας τα ξέρεις. Όχι. Τι χρέη έχει, ξέρεις. Όχι. Το Απόλλωνα τα ξέρεις. Ποιο είναι πρόεδρος, τι δίνει, τι κάνει. Ξέρω ποιο είναι πρόεδρος. Αυτός που έχει τους φούρνους. Ναι. Τι, του άσου τι φούρνους έχει. Όπως το λένε ο Νάβο. Όπως το λένε ο Βενέτης, είναι έχει τους φούρνους. Ο Βενέτης. Μάλιστα. Ξέρεις τι είναι στη Βενέτης κάτω στην Αθήνα. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι επιχειρηματίας είναι. Μεγάλος επιχειρηματίας. Ξέρεις αν ο Απόλλωνας χρωστάει λεφτά πουθενά. Τη δημόσια σχέση δεν έχω ακούσει να χρωστάει. Με ποιον θα πάει, με τι θα κάνει. Δεν έχω ακούσει να χρωστάει. Καλά έκανε και πήγε. Ξέρω τι άλλαζε προπονητές θα πουκάμισα. Είναι καλύτερο μαγαζί ο Απόλλωνας. Ξέρω τι άλλαζε προπονητές θα πουκάμισα. Ναι. Είναι. Ενώ ο Πας δεν άλλαζε τα πουκάμισα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν είναι καλύτερο μαγαζί από ότι ο Πας Γιάννενα. Παρακάτω, άλλο θέμα. Τώρα τι ξέρεις εσύ τώρα, επειδή κάνεις παρέα με τον Γιφτόπουλο, το φίλο μου εκεί πέρα και κάνω σου δίνει κάποια πληροφορία. Δεν έχω βρεθεί. Θες να βρεις με τα Γιάννενα. Δεν έχω βρεθεί ποτέ. Εντάξει, με τον άνθρωπο. Παρακάτω. Ποτέ. Με τα Euro, πώς ήταν αυτά τα views που κάνετε στα Facebook και τι καλά και τι κρίμα, τα διαβάζω εγώ. Μη στεναχωριέσαι, μπαίνω. Έχω κάνει το 20 λεπτό κτλ. Εντάξει. Είπε κανείς ότι ξέρεις. Τι εστί Χριστοβασίλη και τι εστί Βενέτη. Ποιο είναι Φερέγγιο, ποιο πληρώνει. Ποιο είναι αυτό και τα λοιπά. Ποιος δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Έχει τίποτα βλάκα ο Άβελ. Του τάρια... Είναι καθώς... πόντιο με μυαλό. Δεν είναι βλάκα. Πόντιο έχει μυαλό. Αυτό που δεν μου άρεσε με τον Άβελ τι δεν είναι ο Άβελ. Είναι αυτό που έγινε στην Κρήτη. Τι έγινε στην Κρήτη. Ο τρόπο που το διώξαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κρατήσουμε, να το κρατήσουμε. Επειδή μάλωσε με τον αρχηγό του Πανετολικού. Δεν ταιριάζει σε εμά λέει αυτό πράγμα. Σου κριτική κύριε. Ναι. Δεν μαλώνουν ποτέ. Τώρα κάποιο μα δουλεύει. Το κρατούσαν, το κρατούσαν. Τελικά τον διώξανε. Άλλο. Λέγε ό,τι θες εσύ άμα δεν αλλάζουμε θέματα. Με τον Βαρέλα το εξαντλήσαμε. Το κάναμε. Στον Άρη θέλω να πω δύο κουβέντες. Να πεις. Τα διαρκείας δεν ξέρω, δεν με ενημέρωσα, δεν έχω τσαλτίδι. Έμαθα εδώ. Εγώ. Ναι, πες μου. Έμαθα. Ναι. Με δύο φίλους θες ήταν οριόμενοι. Οριόμενοι. Ποιοι ήταν οι οριόμενοι. Εκεί όπου στα... Άνοιξαν τα διαρκεία. Στα δερμάτινα 500 ευρώ λέει 1300. Ναι. Α, οριόμενοι για τις τιμές. Ναι. Λέει, πλάκα μας κάνουν τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν. 1300 γιατί. Γιατί, θα σου πω γιατί. Δερμάτινα ήθελε ο Αριανός. Μάλιστα. Ρε φίλε, έδινε 500. Πέρσι. Ναι. Τι του προσφέρει. Τι τα πέρσι ο Άρης. Ανέβηκε. Ομάδα που ανέβηκε από την Ιδρύτα Εθνική. Τι είναι τώρα ο Άρης. Ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Ναι. Τι ήθελε να τον δώσει ο. Δηλαδή τριπλασιάζει τιμή. Βεβαίω. Και τι προσφέρει. Έκανε κάποια μεταγραφή. Τι να έκανε. Έκανε καμία μεταγραφή. Όχι, δεν έχει λεφτά ο Άρης και πρέπει να βάλουν πλάτη ο παδί. Δεν είναι. Α. Ο Άρης ή ο πρόεδρος του, ο μεγαλομέτωχος. Ο Άρης ρε παιδί μου, ο πρόεδρος του, ο μεγαλομέτωχος του, ο βοηθός του, δεν έχει λεφτά. Για να ανοίξει. Αδίκως γκρινιάζουν, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Να μάθουν να μην γκρινιάζουν. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ πόσο πρέπει να βάλει ο του χρόνου το εισιτήριο. Ποιο. Το εισιτήριο πόσο πρέπει να πει του χρόνου. ΠΑΟΚ έχει απλά πρόεδρο, δεν χρειάζεται. Αρέσει. Πο...
Ένα. Πω. Τι προσφέρεις για να ζητάς αυτά τα χρήματα. Τι προσφέρεις. Είναι προσφορά και ζήτηση. Τι προσφέρεις. Εσύ, όταν σε καλούν, λες θέλω αυτά. Mm. Προσφέρω αυτά. Ναι. Και καλά κάνεις. Ναι, ναι. Βάζει ένα. Πώς έχει ο ΠΑΟΚ στα δερμάτινα. Δεν συγκρίνω. Ούτε μπήκα στη διαδικασία. Θα δω τιμές και θα σου πω. Ναι. Αλλά υπερτριπλασιασμός τιμής είναι για μένα αδιανόητη. Ήρθε η ώρα λοιπόν οι Αριανοί να πληρώσουν για την ομάδα τους. Γιατί ο πρόεδρός τους μπορεί να μην έχει και τη μεγαλύτερη ρευστότητα. Και να δείξουν πόσο καλή φίλη και ο παιδί. Αν αρχίσει και γκρινιάζουν. Είναι λάθος κίνηση, ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Λάθος κίνηση. Μια χαρά είναι. Σιγά σιγά πάει. Δερμάτινα ήθελε να κάτσει ο φίλος. Ρε φίλε, σιγά σιγά είναι πολύ μεγάλη τιμή. Θέλε δερμάτινο. Μάλιστα. Δεν μιλάω για φίλους ή εχθρούς. Ναι. Λέω ότι άκουσα. Δεν είδα όλο τον κατάλογο να κάτσω να σου πω. Οκ, okay, εδώ. Σου λέω μια τιμή που άκουσα. Θα κάνουν 10.000 ευρώ. 10.000 διαρκές. Ευρώ. 10.000 διαρκές θα κάνουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ο κόσμος του Άρη το τι μπορεί να κάνει το έδειξε πέρσι. Μάλιστα. Όπου ήταν δίπλα στο φοβερό της ομάδος. Παρότι εσύ πίστευες ότι δεν μπορούν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Ναι. Εκεί ήταν. Ναι. Και μπράβο. Ναι. Λοιπόν, το τι θα κάνουν φέτος, εγώ λέω ότι ο Αριανός δεν έχει να δώσει εξετάσεις. Ο φίλαθλος. Ναι. Ναι. Ο παδός του Άρη ήταν δίπλα στην ομάδα ότι ναι. χρειάστηκε. Ναι. Εντάξει, παρότι εσύ έλεγες πού είναι οι Αριανοί και τι θα κάνουν οι Αριανοί, εκεί ήταν οι Αριανοί. Ναι. Λοιπόν, είναι κακό να τους αποπέμπεις με μια τιμή η οποία είναι απαγορευτική και για τις εποχές. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι κακός ο πρόεδρος. Είναι ρε φίλε. Τι δηλώνει αυτό. Εντάξει, το είπες. Η οικονομική ανάγκη. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια να πούμε. Δηλώνει ότι ο Άρης έχει θέμα με τη ρευστότητα. Άρα βοηθήστε. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Το ταμείο είναι μείον. Δεν είναι μείον, αλλά δεν είναι και πολύ σύντομο. Δεν φτάνουν αυτά που. Δεν φτάνουν. Για τα σχέδια που έχει. Αυτό που θέλει να κάνει. Η Γκαρσία τον κράτησε. Όχι. Το Ρόζ τον κρατάει. Όχι. Το Βέλεθ τον πουλάει. Τον πουλάει. Βιάζει. Βιάζομαι. Για τον Γκαρσία βιάζει. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Ο Γκαρσία πάει. Α τον Αύγουστο. Πού θα πάει. Πάει ο Γκαρσία. Πού θα πάει. Όπου θέλει να πάει. Πάντω τον Άρη δεν μένει. Όπου στο διάλογο θέλει να πάει. Με νοιάζει εμένα. Πάμε σε διάλογο. Πάει σε διάλογο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 4. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή το αυτοκίνητό σας. Αρκεί να κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι του αυτοκινήτου και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και με ένα τηλεφώνημα στο 18133, δίνοντάς σας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Το 2310-4390 είναι δικά σας, 955 και ένα το μήνυμα στο 54340. Να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξει τα λαστιχά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπε στο tiresop.gr, το κορυφαίο site για λαστικά, και βρε το καταλληλότερο για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρει και τα λαστικά Nokian Tires, σκανδιναβική τεχνολογία με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tiresop.gr και μάθε για τον μεγάλο διαγωνισμό τη Nokian Tires, η οποία σα δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε 4 ελαστικά και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό σου αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας διαγωνισμό, καθώς μπαίνετε στο metrospo.gr. Κάνετε κλικ στην ειδική φόρμα που υπάρχει για τον διαγωνισμό, συμπληρώνετε τη φόρμουλα προκειμένου ακόμη και τώρα να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Καθημερινά από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ γίνονται εκκληρώσεις. Από τη στιγμή που θα ακούσετε το όνομά σας έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 2310-4390 και να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας και από εκεί και πέρα. Να πάρετε μέρος την Παρασκευή 31 Μαΐου για να μάθετε αν θα είστε ένας από τους δύο τυχερούς όπου θα κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα. Τέλος, πριν πάμε στον κόσμο στους γραμμές, να πω ότι αν σκέφτεστε και οικολογικά και λογικά, επιλέγετε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις χρώμα και με μεγάλη αντοχή στο πλήσιμο κλάσεως 1. Το οικολογικό πλαστικό του Vitex είναι ό,τι καλύτερο για το παιδικό δωμάτιο, ενώ μέρος των πωλήσεων υποστηρίζει το φιλανθρωπικό οργανισμό για παιδιά Make a Wish. Θα τα βρείτε σε 3 καταστήματα, δυτικά, Ιθάκης 62 Μαντών, Δύση στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αριστάς 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Μιλήσαμε για το θέμα του Βαρέλα, μιλήσαμε για Ηρακλή, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα μιλάτε εσείς, έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε στο πρώτο φίλο που τηλεφώνησε. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ φίλε μου. Καταρχήν να ευχηθώ πολύχρονο στον κύριο Ραπτόπουλο. Mm-hmm. Και εσείς κύριε Κόκκινε να ζεστά να το θυμόσαστε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, γιατί ο Κώστας φαντάζομαι δεν είναι κοντά σας αυτή τη στιγμή,
το σκορ στο Καστοριέρα Κλής ποτέ δεν έφτασε στο 5-1. Το πέμπτο γκολ μπήκε στις καθυστερήσεις με πέναλτι που έκανε ο Βούλγαρης στο Τζιρόνι. Είχε μειώσει ο Μαυροδουλάκης στο 3-1. Στο 60. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να υπομπάμπεις τέτοια κουβέντα στο Τζιρόνι. Όσοι γνωρίζουν τον κύριο Ξανθόπουλο είναι σίγουροι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και πρέπει να πω ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη έχασε δύο τίτλους. Μία στο Βόλο τον Άρη και μία το κύπελο. Βρε, θέλει να λέει. Θέλει να, δεν το ξέρεις τι. Εντάξει. Δεν το ξέρεις τι. Την πρίζα είναι. Δημιουργούνται, δεν ακούει κιόλα, δεν πειράζει. Θα έπρεπε να ήταν εκεί να ακούει κάποια πράγματα. Είναι το θέμα ότι δημιουργεί λάθος εντύπωση. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο που εσείς φαντάζομαι το ξέρετε και καλύτερα. Ή το θυμόσαστε, άμπα μικρός είστε. Ότι πότε βγήκε η απόφαση για να υποβαστεί ο Ηρακλής στη Β' Εθνική με την υπόθεση της Ορδοκίας του Πέλιου. Βοηθήστε με. Μια μέρα πριν από το τελικό. Με την Καστοριά. Μια μέρα πριν από το τελικό με την Καστοριά. Ήταν ο διακαίσιος πόθος που κάνανε, κινήσαν εκεί και ο ουρανό να το κάνουν πραγματικότητα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Καταρχήν οι παίκτες μεταξύ τους ήταν κομμένοι. Ήταν δηλαδή, φανταστείτε το, ο Βαβρόσκι που αριστερά πάει στην Αττική Πολωνία. Έπεσε στον Ηρακλή. Ότι όλοι αυτοί οι παίκτες, α πούμε, από μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν στα τότε τα μάρια της Β' Εθνικής, χωρίς να υπάρχει και λόγος δηλαδή. Ήταν τρομερό αυτό που είχε συμβεί. Και κάτι το οποίο ποτέ δεν αποδείχθηκε. Είναι σωστά. Αθώθηκε ο Περτσινίδης. Λάθος κάνετε. Δεν δικάστηκε ποτέ. Ναι, εντάξει, μπορεί. Όχι μπορεί. Δεν δικάστηκε ποτέ. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό είμαι σίγουρος. Δεν δικάστηκε ποτέ ο συγχωρεμένος ο Περτσινίδης για αυτό το θέμα. Ποτέ. Έχω να πω και κάτι άλλο, άσχετα με την Ανακλή. Να μιλήσω λίγο για το Χατσερίδη. Για το Χατσερίδη. Πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Χατσερίδης. Πόσα έπαιξε. Ναι. Ναι, νομίζω. Τρία παιχνίδια έπαιξε. Όχι, τώρα με τον ΠΑΟΚ. Τρία παιχνίδια έπαιξε. Δεν νομίζω. Τέσσερα. Πόσα έπαιξε. Ναι, απειροελάχιστα. Λοιπόν, και είναι δυνατόν να τον έχουν κρίνει μόνο από αυτά τα παιχνίδια. Δεν ήταν τυχαίο ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν ήταν τυχαίο ότι πήρε και τόσα λεφτά. Εμένα το μυαλό μου πάει αλλού. Μήπως θέλαν να τον φάνε. Μήπως θέλαν οι ίδιοι παίχτες, οι ίδιοι συμπαίχτες του να τον σαμποτάρουν. Όχι, ρε φίλε. Ας το δούμε και αυτό. Τρεις συμμετοχές και φέτος στον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Γιατί να θέλουν να τον φάνε, ένα λόγο. Έπρεπε να είμαι σε εκατομμύρια. Όχι, φίλε, τα είχαμε πει πολύ πριν έρθει, ότι ο παίκτης δεν είναι. Αυτό από το μυαλό μου, δεν δοκιμάστηκε όσο θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Γιατί και κορμί είχε, και δεν είναι. Μάλιστα. Το ότι δεν ήθελε ο ίδιος να έρθει στην απονομή του πρωταθλήματος δεν λέει κάτι. Τι να πω τώρα, εντάξει. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πήρε ο φίλος Κωστή και με ενημέρωσε κι άλλος. Ποτέ δεν έληξε 5-1 και το παιχνίδι. 3-2 ήταν στο 60. 3-2 ήταν στο 60. Ρε εσύ. 5-1 χάνατε. 3-2 ήταν στο 60. Στο 60. Καστοριά Ηρακλής 5-3. Άκουμε έναν τον Ραπτόπουλο. 5-1 στο 60. Παρακάλα για τον Μπάμπη. 3-2 στο 60. Βράστο το παραμύθι τώρα. 5-1 χάνατε και έγινε 5-3. Άστο, θες να σου φέρω εφημερίδα τώρα. Okay. Πάλι αμαλώσουμε. Okay. Του λέει. Δύο φίλοι βγήκαν εκεί. Βράστη δύο φίλοι. Πες τη διακύμαση του σκορ. Στο 60 ήταν 3-2. 5-1 ήταν στο 60. Άστα. Okay. Το καίει. Ακούγεσαι. Εγώ παρακολουθούσα και. Ακούγεσαι. Κάθε μέρα με ακούγεσαι. Την ομάδα Sportfan ήμουν. Άσε τώρα κόκκινε. Σκέψε με στο Ράι Θαράπη την υπερμάκο στρατηγών, τα διοικητήρια τώρα. Τα διοικητήρια. Άσε τώρα εμένα τώρα. Σι είπε ο Μονεβασιώτης είναι ο πρόεδρος του Απολλώνου και ο Βενέτης. Ο Βενέτης Ρίχταρ Φράγκο. Ο Μονεβασιώτης είναι αυτός που λέει τις ειδήσεις. Γυναικονητικά. Γεια σας, είμαι ο Μονεβασιώτης και λέω τις ειδήσεις. Άσε με ρε κόκκινε. Ναι. Άσε με πάνω στον κοσμάκι εκεί. Ναι. Τι σε πήρε ο Ξανθόπουλο και σε είπε δεν έτσι. Α βγει ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος, αντρούκλαρος είναι. Παρακαλώ. Τροπή είναι να το πει. Και εμένα ο πατέρας μου πήγε στο Ινουίπεστ και λέει ρε παιδιά, 4-1 κάνουμε στο ημίχρο, μη βαράτε. Του λέει, νορμάλ τους λέει. Βγήκε ο Γιάννης εκεί πέρα, λέει, αν όχι νορμάλ θα σας πλακώσουμε. Τι σας λέει, 9-1. 9 λέει ότι φάγανε. Τώρα πόσα φάγανε δεν ξέρω. Παρακάτω, λέγε φίλε, ναι. Δεν τροπή. Πάμε. Έλα, κλάκι μου. Έλα γλυκό μου αγόρι. Έλα, τι γίνεται. Έλα γλυκό μου αγόρι. Έχω την ίδια ότι είσαι λίγο λάθος εδώ πέρα. Είσαι εκτός στο. Ποιο πράγμα, ποιο. Με τον τελικό. Ποιο τελικό.
Δεν ήταν, είναι πολύ νωρίτερα το δεν σκορ. Μιλάω για τον τελικό κυπέλου, ρε. Μετά δύο χρόνια παίξα στην Καστοριά, πάλι 5-3 φάγανε. 5-1 ήταν στο ημίχρονο. Τέλος, τελείωσε. Άστε τώρα, 3-2 λέει ο κόκκινος, άλλο μάτς λέει. Τελείωσε, ρε, τελείωσε, οκ. Άλλο μάτς λέει ο κόκκινος. Μαυροδουλάκι στο 60. Βρε, άλλο μάτς λες. Άλλο μάτς. Δεν μιλάω για τον τελικό. Για τον τελικό δεν σου λέω. Δεν μιλάω για τον τελικό. Για εκείνο που λες. Ο Μαυροδουλάκης μείωσε στον τελικό 3-2. Χαϊβάνι με κεφαλιά. Okay. Άιντες, χαϊβάνια. Λοιπόν, μάθη ιστορία, χαϊβάνια. Μαυροδουλάκης μείωσε 3-2. Πήγε να πάρει κύπολο με το σκορμένο τον Τάσο Παπαδόπουλο τερματοφύλακα και τον Βαυρόφσκι. Άντε μπράβο. Λέγε, Βαυρόφσκι, περίμενε. Λοιπόν, συλληπιτήρια καταρχήν Γρηγορία για την απώλειά σου. Να είσαι καλά. Και Κώστα, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Λοιπόν, αν θες ερωτήσεις να μου κάνεις, άψε μου να πω τρία πραγματάκια. Μάλιστα. Και κράτησε κάποιες σημειώσεις, Γρηγόρη, άμα θες να μου πεις τίποτα. Λοιπόν, παίρνω αφορμή από τις συνεχιζόμενες σιωπή αυτού του συνδέσμου που κάνουν τους οπαδούς στον Ηρακλή και στην ουσιαστική εξαφάνιση ουσιαστικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εντάξει, μαθαίνω μέσα από το σύνδεσμο από δύο άτομα που έχουμε... Καλή σχέση. Ναι. Έλα. Έχεις καλή σχέση. Ναι, από δύο άτομα, έναν από το ηγετικό τμήμα και έναν πιτσιρικά, γιατί πλέον τους έχουν πάρει καμπάρι και ψιλοκελαϊδάνε και τα παιδιά εκεί πέρα, ότι είχαν γνωρίζαν εδώ και τρεις μήνες και κάναν συζητήσεις για νέο αφημί, ηγετική ομάδα, δηλαδή όσοι σκάγαν από τη στεναχώρια τους για να σωθεί η ομάδα και ακόμη και άτομα του συνδέσμου τρώγανε παραμύθια από την ηγετική τους ομάδα, ενώ αυτοί ξέρανε το καράβι καληνύχτα, μας χαιρετούσε, μιλάμε τώρα για σκανδαλάρα. Και εκτός αυτού θα σε βγάλω λαβράκι, άκου τώρα. Γρηγόρη, η ηγετική της ομάδας σύμφωνα με το ιντερνετικό περιοδικό Fizz Football Times του ομίλου Guardian και του δημοσιογράφου Alexander C. Στις 15 Αυγούστου του 2018 γράφει ότι πολιτικό κόμμα στρατολόγησε ακτιβιστές ανάμεσα στην αυτόματη θύρα 10 και σε άλλες ομάδες και χρηματοδότησε μέλη του Radical Fans που περιλαμβάνει 24 συνδέσμους σε από όλη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και την αυτόματη θύρα 10. Ποιο είναι αυτό το έγγραφο? Είναι ο δημοσιογράφος, λέγεται Alexander C. Ναι. Και είναι στο Guardian, στο This Football Times. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό? Άκου δηλαδή τώρα, ναι. Μεταξύ αυτών ήταν και αυτόματη θύρα 10 για να πάνε σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην Πολόνια. Στην ιστοσελίδα της αυτόματης θύρας 10 υπάρχει και φωτογραφία από αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για όρια, αυτό ψάξα Γρηγόρη για να δεις τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, από το Γιάννη Τάκη λοιπόν που διαλύσαν τον ποδόσφαιρο του Σωτηρόπουλου σαν το γαλανό του μπάσκετ. Λοιπόν, τώρα γιατί αναφέρεις τον Άσο τον Άρε να πει. Πρωταγωνιστής λοιπόν είναι... Έχεις να πεις κάτι, ανέφερες ενώ... Μην τον κόβεις ρε, άσο τον να πει. Τι έκανε. Μετά θα μου πεις. Λοιπόν, πρωταγωνιστής είναι αυτός ο σύνδεσμος. Και πρέπει λοιπόν να αποεξαρτητικοποιηθούμε και από αυτούς τους τύπους που είναι στρατολογημένοι και θέλουν να κάνουν την ομάδα εθνικό. Για λέγε Γρηγόρη. Ανέφερες ονόματα, για ποιο λόγο, έχεις να πεις κάτι. Τι ονόματα ρε φίλε, το δημοσιογράφο σου αναφέρω για να ψάξεις και εσύ να δεις τι γίνεται. Ο Σωτηρόπουλος τι έκανε, έκανε κάτι κακό. Δεν έβρε το Γιάννη Τάκη ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Πλάκα μας κάνετε ρε. Μάλιστα, δεν ακριβώς έτσι η ιστορία. Δεν είναι έτσι. Στο λέω υπεύθυνο. Πώς είναι. Ήμασταν πολύ κοντά, φίλε. Εσύ δεν ήσουν εκεί πέρα. Εγώ δεν ήμουν, και αλήθεια είναι. Α, μπράβο, εγώ όμως ήμουνα. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω παραμύθια. Α, μπράβο. Λοιπόν, αλλά και αυτό που. Λάθος είσαι. Μαζί δεν κάνουν εκπομπές του σταθμού. Ψηφοφορία έγινε για το ποιο θα αναλάβει. Τι πράγμα. Ψηφοφορία έγινε για το ποιο θα αναλάβει. Ψηφοφορία, ρε, κορεδεύαν τον κόσμο, ρε. Δεν έγινε. Ψηφοφορία έγινε, αλλά ποιον είχανε. Σε παρακαλώ. Να πρότεινες κάτι άλλο. Μην τον κόβεις. Ποιοι ήταν στην ψηφοφορία. Άλλο ρε. Εδώ ήταν στημένο το έργο, ρε. Πλάκα κάνετε ρε. Μάλιστα. Κοροδέψανε τον κόσμο, ρε. Και εμάς. Πάγαμε να πούμε, αρρωστήσαμε με αυτήν την ιστορία. Μπαλονάκια κάναμε. Πλάκα κάνετε τώρα. Αν τα αφήσετε μας ήσυχους να πούμε. Ρωσιλόβαλης Βασίλης. Τι είναι αυτός. Ο νικητής για τα ψώνια της χρονιάς. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει. Ρωσιλόβαλης. Ναι. Ο κύρις. Ρωσιλόβαλης. Ρωσιλόβαλης. Βαλής. Ναι. Βασίλης. Ναι. Βαλίλης. Με μπέρδεψε. Δεν νομίζω. Εγώ σε μπέρδεψα. Ναι. Εσύ μπερδεύεσαι μόνος σου. Εντάξει. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 23-13 εντάρια. Θα πει στην κυρία Γουλιώνη ότι είναι ο νικητής για να πάρει προτεραιότητα και να βγει στον αέρα. Θα πάρει προτεραιότητα. Τι. Ναι, αν δεν το λένε δεν μπορεί να πάρουν. Α, πρέπει να το πει, ναι. Ότι είμαι ο Ρωσιλόγιανης.
Ρωσιλόβαλης. Συγγνώμη. Ναι. Επαναθεμάσαι. Με μπερδεύεις, τι. Εγώ σε μπερδεύω. Μπερδεύτηκα. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Τι έγινε, σας φανήκαν ακριβά τα δερμάτινα, με λέει εδώ ο Γρηγόρης. Κάτι τέτοια με λέει. Λοιπόν, ακούτε. Καλά, Γρηγόρη, εσένα δεν σου λέω τίποτα. Τα λόγια περιτά, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Γιατί. Για το χάμο ενός γενικού του προσώπου. Α, για την περίπτωση του Βασίλη. Ναι, ναι. Άκου λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι και του ζω σαν Αριανός. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα απολύτως. Ναι. Για 1-2 χρόνια αφού επιστρέψαμε στην Αλφα Εθνική. Ναι. Να πονέσουν τα μάτια μου, να δακρύσουν τα ματάκια μου, να γενικότερα να δω αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελο οποιασδήποτε μορφής, ναι, παρουσίασης και κατάστασης, ναι, προκειμένου να καθιερωθώ σαν δυνατός στην Αλφα Εθνική. Πάμε ποιο είναι όμως. Δεν γίνεται να πονάνε τα ματάκια μου, να κλαίνε τα φτιάκια μου και να μυρίζουν οι ματάκια μου κτλ. Και να με ζητάει και τριπλά διαρκείας. Διακρίνω, ναι, ότι λέτε κι εσείς ότι κάνει δουλειές, πηγαίνει Κίνα, μπουκάλια, δοντογλυφίδες, μπατονέτες, δεν ξέρω τι πηγαίνω, φέρνει κτλ. Εντάξει άνθρωπος. Ναι. Ότι είναι γάτα με πέταλα, έτσι λέτε. Ότι είναι γάτα με πέταλα. Ναι. Δεν το λέμε μόνο εμείς, και μια κοπέλα από την Αθήνα. Η Βούλα λέει ότι είναι. Και μια κοπέλα, αλλά η κοπέλα σας τρολάρει. Τα βγαίνει και τα σταλέει αυτά, αλλά σας τρολάρει. Ψέματα λέει. Α, το λέει γιατί. Κατάλαβε εδώ, μας είναι και μας δουλεύει, κατάλαβε. Όταν σου λέει ότι δεν έχει λεφτά και βγαίνει με 10.000 ευρώ τσάντα Gucci να μαζέψει λεφτά, προφανώς και δεν τρολάρει. Ναι. Απλά εγώ ποιο το θέμα. Ο κύριος Θόδωρος, ο κάθε κύριος Θόδωρος κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι τι γίνεται για το σωματείο. Και το δεύτερο θέμα που έχω είναι επειδή καλός ή κακός, Κωστή, εσύ είσαι επιφορτισμένος με ένα συγκεκριμένο ρόλο αντικειμενικότητας που πρέπει να ζυγίζει τα πράγματα από όλες τις πλευρές, θεωρώ τη στάση σου απέναντι στον κύριο Θόδωρο πολύ light. Ή όπως λέει ο Αντωνιάδης από τη Γερμανία, αδερφή του Ελέους. Θα έπρεπε δηλαδή να κάνεις λίγο πιο σκληρή κριτική. Δεν γίνεται να πονά τα μάτια μας σε πρωτάθλημα και κύπελο, να ζητάει τριπλά διαρκείας. Και εσύ να κράζεις ο Αριανούς γιατί δεν αγοράζει διαρκείας. Και να μην λες ότι τόσα έσοδα έχεις ρε κύριε Θόδωρε, τόσα από τα φιλοθέα... Ένα ο άνθρωπος ξέρεις τι κάνει τώρα, λέει θα, ναι, πάω στην ΕΡΤ πάλι, μπας, ναι, και πάρει ο ΠΑΟΚ 8,5 εκατομμύρια από την ΕΡΤ, να πάρω κι εγώ κανένα φράγκο παραπάνω, να μπαλώσω την τρύπα, να φωνάξω, καταλάβες, μέσα από τον ΠΑΟΚ να πάρω κι εγώ κάτι σαν μικρότερος που είμαι. Ναι, εσύ έλεγες, έφτιαξε το γήπεδο, έχει φτιάξει πόσα, πηγαίνει εκεί να κάνει δουλειές και βλέπουμε τέλη Μαΐου να ανακοινώνει τρύπα διαρκείας. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει λόγος να το ασκήσεις κριτική για αυτό το πράγμα? Εγώ είμαι. Όχι. Ένας απλός. Όταν είσαι β' εθνική και έχεις 500 ευρώ τα δερμάτινα και πας α, μετά, ναι, πρέπει να πάει τουλάχιστον 1000 ευρώ. Να σου πω την πρώτη χρονιά β' εθνική που ανέβηκε ο Απόλλων Κυλαμία προσωπικά για το Παντελόνι, που ήταν κερδισμένη χρονιά ήταν η σειρά. Α, ναι. Ο Απόλλων Κυλαμία δεν είναι Άρης. Η ίδια Αριανή το λέει. Οπότε ο Αριανή δεν μπορεί να είναι σε ένα μαγαζί που να λέει δεν είμαι Λαμία, αλλά θα πληρώσει. Δηλαδή, άμα πας στο εστιατόριο και είναι ακριβό και έρχεται ο σερβιτόρος από πάνω, μη λερωθείς. Γκαρσόν λεχιάστηκα, ο λεχιάς εξαφανίστηκε, ξέρω εγώ, και ναι, είναι αλλιώς. Ενώ αν πας στο καφενείο, να πούμε, του Καζάκου που πήγα προχθές εγώ και δεν είχε να φάω ούτε σαλάμι. Αλλά ήταν βράδυ τέλος πάντων. Καλά που ήταν η Βούλα η Πατουλίδου και μας μαγείρεψε η γυναίκα εκεί πέρα. Κατάλαβες τι κάνουν αυτοί εδώ οι πασοξίδες οι παλιοί. Πού είναι η καβάντζα σου, του λέω, Καζάκο να πούμε. Τέσσερα χρόνια στον Άρη πιστεύω. Άλλο καφενείο. Ναι. Είναι ζημιογόνα, δεν είναι κερδοφόρα. Φύγε, φύγε, δεν θέλω κρίνες. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ο φίλος Ελευθέρης κατάκρινε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, για μένα και για τον Κωστή. Λέει, πες το τρελό αγόρι το ραπ. Εμένα. Ότι υπάρχει χειροπιαστό παράδειγμα, συμφωνεί μαζί μου καταρχήν. Ότι. Για ανθρώπους υπεράνω χρημάτων. Ναι, ποιοι είναι. Παύλο Γκαρσία. Ναι. Όταν είχε ζητήσει μείωση αποδοχών συμβολέου και να συνεχίσει τον ΠΑΟ. Ναι. Καθώς και τώρα που το έγινε. Πόσο χρονών ήταν. Καθώς και τώρα που το έγινε πρόταση σαν προπονητής στην πρώτη ομάδα του Σασούνα, ναι, αρνήθηκε γιατί λέει ότι περνάει καλά αυτό και η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ναι. Και η εργασία του στις υποδομές του ΠΑΟΚ, ναι, επαληθεύουν ότι ο Παυλάρας είναι ένας από εμάς. Γιατί αρνήθηκε. Εκλαμβάνει την αγάπη του λαού του ΠΑΟΚ και ανταποδίδει με το έργο του. Γιατί αρνήθηκε. Θα σου πω γιατί αρνήθηκε. Από το φόβο του αρνήθηκε. Okay. Γιατί αν πάει στην Σασούνα και κάνει κανένα δυο ήτες, θα τον διώξουν. Ενώ εδώ την έχει πούδρα να πούμε. Θα φανεί. Μαρμελάδα ροδάκινο. Θα φανεί. Βύση νοσίκη. Όλοι κρινόμαστε. Κομπό στο ροδάκινο. Όλοι σου λέει άμα διώξουν τώρα στην Ξάνθη, πάρουν κανένα παράρτημα στη Βέρεια, με πάρουν εκεί προπονητή, θα έχουν καλή διαιτησία. Για κορόιδο να έχει τον Γκαρσία. Α, το παραμύθι τώρα. Μια χαρά είναι ο Γκαρσία.
και ένα 4-0 που έχασε πάνω στα Γιάννα. Για άλλο τα εκεί, τι έγινε με τους παίκτες εκεί και τον Καρσία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί 51 πήγαμε. Ναι. 2-3 χρόνια ζωής μας μείναν ακόμα. Λοιπόν, πρέπει να τα πούμε για να φύγουμε. Στα 53 θα φύγεις. Εσάς, γιατί λίγοι φύγανε στα 53. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, γεια σας. Ο καλός στο Τζούκα. 40.000 δίσκοι. Το παιδί μας έπεσε κατά πάνω. Άστε να το μεγάλο Λακάτζι. Έλα. Ο Μπαγλάνης. Τι έπρεπε αυτό που λέει. Σ' ακούω. Καλά είσαι. Έκλαψα όταν άκουσα τους στίχοι. 48.000 δίσκοι. Σ' ακούω. Έλα. Ναι. Λοιπόν, να σπάει στο καλό άλλο το τελειό. Γλυκό αγόρι. Το παλτό, πες το. Πες. Όπα. Ναι, όχι, όχι. Το παλτό. Ο αχάριστος. Ναι. Κάτσε καθ' δεν λέω ρε κόκκινο. Ο αγνώμονας! Άσε τώρα, παραμύθι ρε πάει. Ξέρεις που θα πάει ο Βαρέλα, Αμερική θες, έτσι. Θα πάει στην είναι... Atlanta United και είναι ο Frank De Boer, αυτός θα τον πάρει. Στην Αλαχλή, για Λαλέλη θα πάει. Άσε την Αλαχλή, Αλαχλή δεν βασάζει. Αλαχλή θα πάει, Αμερική θα πάει. Θα πάει Αμερική, θα το χάσει κύριε Βαρέλα. Έχει πληροφορίες εκεί. Θα πάει εκεί και δύο θα είναι κολλητάρια με τον Φρανκ Ντε Μπουρ εκεί πέρα. Προπονητής είναι εκεί. Εντάξει. Ναι. Θα πάρει και τα εκατομμυριάκια του, θα πάρει και ένα σπιτάκι. Εσύ αυτό θα έκανε. Αμερική και τέλος. Εσύ αυτό θα έκανε. Κάτσε να μάθουμε. Πω. Ναι. Και άμα ήμουν από την Αφρική αυτό θα έκανε. Τι θα έκανε. Δεν ήταν από την Αφρική. Δεν είμαι από την Αφρική. Από πού είναι, από το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι. Ευρώπη είναι το πράσινο ακροτήρι. Με πορτογαλικό διαβατήριο. Πορτογάλος με αυτή τη μαυρίλα. Πού είναι το κόκκινο το πράσινο ακροτήρι. Πού είναι το πράσινο ακροτήρι. Πού μεγάλωσε. Αυτό στα καμένα βούρλα δεν ήξερε που το πράσινο ακροτήρι θα ξέρει. Και το κούπα από την Νιγηρία είναι εδώ γεννήθηκε εδώ μεγάλο. Ναι, Έλληνα είναι βέβαια. Βέβαια. Τι είναι αυτό. Όπως είναι το κούπα, άντε. Πού ξέρει. Ούτε ξέρει που είναι το πράσινο ακροτήρι. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό, όχι εσύ, βρε. Εσύ εξήγησε κοσμογισμένο. Σε σένα θα κάνει μαθήματα γεωγραφία, τρελό. Θα τολμήσω εγώ το έγκλημα. Αυτό λέω ακριβώ. Όχι, σε αυτό θα ήμουν αθάδη. Λοιπόν, ο Άρτα φεύγει Παναθηναϊκό, τον πάρει ο Δόνης. Ο Άρτα, τζάμπα ή πέφτει. Παναθηναϊκά εξασφάλισε την άδεια και τώρα λέει θα κάνει επίθεση στον Άρτα. Δίσκο, αλλά θα το συμμορφώσει λέει ο Δόνης, έτσι λέει. Ο Δόνης, ναι, θα ο το κεράσει ναι. Δεν μου λες, Περγαμόντο, το πούλησε το προπονητικό Αλαφούζος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν έμαθα τίποτα. Απαράδεκτος. Γιατί, να έρθεις αύριο με τον Κηδεμόνης αφού δεν το ξέρεις. Έλα, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλό παιδί. Έλα. Ό,τι κοιμάται. Έλα φίλε. Δεν ακούγεις όμως έτσι φίλε. Κλείσε ραδιόφωνο. Ναι, κλείσε το ραδιόφωνο. Ναι, όχι εντάξει. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Νορβηγία. Μάλιστα. Ήθελα να πω ένα πράγμα στον κόκκινο. Ο πιο προηγούμενος ακροατής, όχι ο Αριανός που βγήκε, ήταν η Ρακηδέας. Ναι, ναι. Παλιός, τώρα είναι ΠΑΟΚ. Ήταν ναι, η Ρακηδέας που λέει ότι έγινε ΠΑΟΚ. Και αποκαλούσε να με την αυτόνομη θύρα 10 σαν αυτόματη θύρα 10. Έτσι την είπε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, οκ. Τέλος πάντων, εγώ πήρα μόνο να κάνω μια διόρθωση, Γρηγόρη, και έχει να κάνει με τη διαφήμιση που κάνετε όσον αφορά τα λάστιχα τα Νόκια. Τα Νόκια δεν είναι... Ναι, τα Νόκια δεν είναι σκανδιναβικά. Τα Νόκια είναι φιλανδικά και η Φιλανδία δεν υπάρχει στη Σκανδιναβία. Η Φιλανδία δεν είναι Σκανδιναβία. Όχι. Τα πέντε κράτη της Σκανδιναβίας είναι Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φερόι, Νήσι και Ισλανδία. Άς. Εγώ έκανα μόνο μια διόρθωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Καλή εκπομπή να έχετε. Χρόνια πολλά και σε σένα Κώστα και συλληπιτήρια για τον πατέρα σου Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι. Παρακαλώ. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής Λας Πάλμας δήλωσε πως ο Γκαρσία έχει ήδη πωληθεί σε ομάδα του εξωτερικού και όχι της Ελλάδας. Ωραία. Έφυγε από τον αυτό μας νοιάζει μας. Ναι. Τώρα πού θα πάει, αφού ο ΠΑΟΚ δεν τον ήθελε, στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τον πάρουν γιατί έχουν κάτι βαλούτες εκεί πέρα, κάτι σαβούρες πήραν εκεί πέρα. Ο Γκαρσία θα πάει να παίξει αλλού. Παρακάτω. Μάλιστα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα κύριε, ναι, εσείς μιλάτε. Γεια σας, Γιάννης από Νότιγχαμ. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί. Νότιγχαμ, καταρχήν, ναι. Κύριε Κόκκινε, ναι. Πραγματικά συγκινητικός, τα βαθιά τα συλληπιτήριά μου. Ήθελα να πω λίγα πράγματα. Είναι λίγο παράδοξο γιατί σας ακούω τόσα χρόνια, για μένα είστε φίλοι, εσείς δεν με ξέρετε. Είναι λίγο τα παράδοξα του ραδιοφώνου. Σας έχω σαν οικογένειά μου. Άκουσα ένα κύριο τη Δευτέρα που πήρε και παραπονέθηκε για το μισό δώρο που πήραν οι συνταξιούχοι. Ναι, από τον κύριο Πρωθυπουργό, μάλιστα. Ναι. Μπράβο, το οποίο
το οποίο ξεκάθαρα είναι προεκλογικό δωράκι, έτσι. Εγώ θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα πολιτικά κυρίως, γιατί ασχολούμαι και με τα πολιτικά πάρα πολύ. Για πείτε τα. Και δεν σας άφησα να μιλήσω, κύριε Κόκκινε, ή οτιδήποτε εντάξει, για να μην σας πιάνω το χρόνο. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δημοκρατία στην Ελλάδα, 50 μπόνους έδρες, ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχει ψηφίσει κανένας μπαίνουν στη Βουλή. Β. Καμία αναλογική, το 15% των ψήφων του ελληνικού λαού δεν εκπροσωπούνται. Τρίτο και κυριότερο, όλα τα κόμματα χρωστάνε λεφτά στις τράπεζες. Κανένα κόμμα δεν είναι υπόλογο στις τράπεζες. Όλοι οι απλοί άνθρωποι που χρωστάνε το δάνειό τους κτλ. Τους κυνηγάμε την εφορία. Γάμα. Ναι. Στην τηλεόραση παρακολουθούμε όλη μέρα τους ίδιους και τους ίδιους πολιτικούς. Εγώ λοιπόν έχω να προτείνω τρία απλά πραγματάκια. Να για να βελτιωθούν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Γιατί και εγώ, παρά ότι είμαι οικονομικός μετανάστης, στην Ελλάδα θέλω να ζήσω και να κάνω οικογένεια. Σωστά. Πρώτον, κατάργηση των κομμάτων. Δεύτερον, οι υποψήφοι εκλογών να έχουν ακριβώς τον ίδιο τηλεοπτικό χρόνο. Κανένα και τρίτον, γιατί ο χρόνος είναι αμίλητος. Έγινε. Συγγνώμη και εγώ για αυτό. Όχι, σύντομα. Οκ, okay, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Και κατανόηση. Ναι, και κατανόηση. Αλλά το να καταργηθούν τα κόμματα είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό, δεν μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό το ένα είναι τοπικό, έχει δίκιο ο Γρηγόρης, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Θα δούμε δύο προτάσεις που να είναι πιο εφικτές. Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πιο κοντά στην πραγματικότητα, ναι. Διάλειμμα. Λοιπόν, άλλα 20 λεπτά θα είμαστε παρέα. Ο κύριος Βασίλης Ρωσιλόβαλης είναι ο κύριος ο οποίος έχει κερδίσει και έχει άλλα 12 λεπτά να κλειδώσει η συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς. Αν είστε φίλος του φίλη του και δεν ακούει ο ίδιος, ενημερώστε τον να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 και να κλειδώσει η συμμετοχή του. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καταρχήν, προστή μου χρόνια πολλά. Γρηγόρη μου, συλληπιτήρια, αυτά που λέει ο κόσμος όλος. Τι ωραία, χρόνια πολλά, συλληπιτήρια των άλλων. Έτσι η ζωή. Ναι, ναι, και συνέχισε ο Κωστή μου να κάνεις αυτό που κάνεις, να γελάμε, μας αρέσει. Γελάτε, γελάτε. Γιατί εγώ τσακώνομαι, γελάτε που μαλώνουμε. Όχι, όχι, είναι ωραία αυτά που κάνεις, μερικά πράγματα είναι ωραία. Τέλος πάντων, ακούστε με λίγο να σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης έφαγε μπούλινγκ πάρα πολύ από εμάς, σωστά. Μπούλινγκ? Ναι, από τον Άρη. Με τον Άρη. Ψαγιανούς. Από τους Αγιανούς έφαγε μπούλινγκ. Ναι, βέβαια, γιατί από όλο τον κόσμο δεν έφαγε μπούλινγκ. Δεν έφαγε κράξιμο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Γιατί λέγανε όλος ο κόσμος χρωστάει κάνει δάνειο από τη γάμα που πήρε τον Άρη και τον έφερε περίπατο. Δεν το λέγανε Αριανοί αυτό. Το λέγανε άλλοι. Ναι, και πολύ Αριανοί. Εγώ άκουγα, Κωστή μου, άκουγα. Ο Καρυπίδης θα βρει δεν θα γίνει ποτέ. Για ποιο λόγο δεν θα γίνει. Γιατί δεν έχει την οικονομική άνεση. Αλλά την οικονομική άνεση που έχει την τραβάει από τα μαλλιά και τη φέρνει στα όρια. Και απέδειξε ότι μπορεί τον Άρη να τον έχει ψηλά, σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ναι. Όπως ήταν και φέτος. Δεν μου λες. Απέδειξε, ναι. Ναι, συγγνώμη λίγο, να τελειώσω, ναι, συγγνώμη, τελειώσω. Ναι. Άσε με τελειώσω. Απέδειξε ότι με λίγα χρήματα, με μικρό budget, εκτός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και οι επιλογές του, ειδικά τον Γενάρη, αποδείχτηκαν ότι ήταν σωστές και σοβαρές. Φίλε, ο Καρυπίδης μαθαίνει γρήγορα, το έχουμε πολλές φορές. Εντάξει, δεν μπορώ να ακούω τον Αριανό ρε φίλο μου να κάθεται και να γκρινιάζει. Ο Αριανός γκρινιάξε γιατί όπως γκρινιάξαμε κι εμείς, όταν βλέπαμε να ψωνίζει, να δίνει ένα σκασμό χρήματα για τη Γ και τη Β Εθνική και να τρώει κεφαλιές από μόνος του, ήταν λογική η γκρίνια, λογική η αγωνία, λογική. Ναι, ρε Γρηγόρη μου, τότε ήταν, τώρα δεν είναι όμως. Δηλαδή δες πώς έχει. Δες πώς έχει. Ναι, προχώρησε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δηλαδή εντάξει, πες μου λίγο μια επιλογή λάθος που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Καρυπίδης. Το γήπεδο σου το κάνει γηπεδάρα. Το γκαζόν σου το έκανε. Δηλαδή από όλες τις μεταφράσεις. Το πλήρωσε τρεις φορές το γκαζόν για να γίνει. Ορίστε. Τρεις φορές το πλήρωσε το γκαζόν. Έπεσε. Μαθαίνει. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε μου, όμως το έκανε σωστό. Σε λοποδίτη να πούμε. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, και καθίστε καλά δηλαδή για μένα. Και τι, στο Super 3 τα αυτά που λέει δίπλα σου και κράζει. Αυτά που λέει και κράζει με τα μέλια στο κεφάλι και δεν συμμαζεύεται. Που έχουμε αποδείξει ακόμα και σήμερα ότι ο λαός του Άρη είναι εκεί. Και βγαίνουμε στα ραδιόφωνα όλη μέρα και γκρινιάζουμε. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Και 500 και 1000 άμα θες από το πρώτο ράφι πάνω σου φέρει σεντερφόρ. Δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Ναι. Γεια σας. Και αυτό σου είδε το 33χρονο. Ναι. Ξέρεις αυτός τι έχει κάνει,
Έπλακωσε τη γυναίκα του στις μάπες, την έκανε μπαούλο στο ξύλο, τον κυνηγούσανε. Τα ξέρεις αυτά, είχε τέτοιες περιπέτειες. Δεν το ξέρω. Ναι, είχε θέματα τέτοια. Έκανε την ανοησία να σηκώσει χέρι στη γυναίκα. Και φυσικά, εκεί στη Σουηδία δεν είναι Ελλάδα εδώ πέρα να έχει καλό δικηγόρο και να έχει λεφτά και να τη βγάλει τρελή, να πούμε. Και άμα βαρέσει γυναίκα είναι μεγάλο θέμα. Και τον κυνηγούσαν και έχασε και τη θέση στην εθνική ομάδα και πρόβλημα. Αυτό πριν πολλά χρόνια βέβαια. Δεν τα ξέρεις αυτά. Όχι. Δεν τα ξέρεις. Τα ξέρω όμως εγώ. Μάλιστα, ναι. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τον. Από τη Φραγκφούρτη σας παίρνω τηλέφωνο. Ωχ, κάνα λουκάνικο Φραγκφούρτη, τρώσε εκεί πέρα αυτά μεγάλα τα φρούστα να πούμε. Κρέα τα αποφεύγω να πούμε. Μια φορά το δίμηνο κι αν. Είσαι στη Γερμανία και δεν τρως κρέας. Δε σπάνια κρέατα. Και πώς το τη βγάζει δηλαδή, πώς δεν πέφτει κάτω ξερός να πούμε. Όχι, φίλε, τρώμε τα πάντα, δεν τρώμε πολύ κρέας. Α, σιγά, πολύ κρέας. Πολύ κρέας, ναι, σωστό. Εντάξει, καλά κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ένα-δυο λογάκια για το Βαρέλα. Ναι, βέβαια. Αυτόν. Ναι, αυτόν. Σαν οπαδός καταρχήν. Ναι. Θα τον βρίσουμε όλοι, ναι, και ποιος είναι ο Βαρέλα και τα λοιπά. Απ' την άλλη όμως, όπως μπορεί, του είπες και δεν μπορείς να πεις. Έχεις δει ποτέ 600 χιλιάρικα μαζεμένα να δεις πως είναι. 650 πόσα είναι. 650, αλλά... Πολύ σωστά να πούμε. Αλλά... Επειδή εγώ ασχολούμαι και με τους αθλητές, έχω παίχτες, είμαι μάνατζερ στο μπάσκετ όμως, όχι στο ποδόσφαιρο. Στη Γερμανία μπάσκετ. Στη Γερμανία ανεβαίνει μπάσκετ, πολύ. Ανεβαίνει πολύ το Γερμανία μπάσκετ, φίλε, στην Α2. Ναι. Να ξέρεις να σου πω νούμερα. Πες νούμερα λίγο. Μην το λες. Πες το. Ναι. Παίρνουν πολύ περισσότερα οι αθλητές από ό,τι παίρνουν παίχτες που δεν παίρνουν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Σόπα, ρε. Και ΑΕΚ. Εδώ η Μπάγκερ επενδύει στην ομάδα μπάσκετ, ρε. Άρα είσαι οικονομημένος. Ωραία. Μπράβο. Όχι οικονομημένος, δόξα τω Θεώ. Τα πας καλά, μπράβο. Έχεις αθλητές αυτή τη στιγμή. Μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Και εμείς εδώ για 20 χιλιάρικα παραπάνω το χρόνο, ναι, έχουν χαθεί καριέρες, να ξέρεις. Ναι. Σωστό. Όχι 650 και εκατομμύρια. Οπότε το βλέπεις. Να σε ρωτήσω, εφόσον λες ότι σε μάνα. Ναι, βέβαια είναι. Η σιγουριά που σου παρέχει ένας πρόεδρος μια ομάδα. Στα 32 του είναι. Ρωτάω το μάνατζερ πρώτα. Θα σου πει δεν σε κάνουν πολλές φορές να σκεφτείς. Αρπαχτήκαν. Να βάλεις σε δεύτερη μοίρα τα χρήματα. Βρε αρπαχτήκαν, δεν είναι 26 χρονών. Το μάνατζερ. Βρε 32 είναι. Γιατί είπε για 20 χιλιάρικα. Αυτά τα 20 χιλιάρικα διαφορά δεν σε κάνουν τώρα όσο ρημάζεις. Να τα σκεφτείς μερικές φορές. Βρε 32 είναι, βρε. Το φίλο ρωτάω. Απάντησε του φίλε. Ρε φίλε, αυτός ο αθλητής τώρα που έχει περάσει τα ντουζένια του, έτσι, σε ό,τι σπορ και να είναι. 32 είναι. Έτσι, η καριέρα του έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Τελείως. Και καλός ποδοσφαιριστής, θα μ' άρεσε. Πες σε τερμπακάρα ρε, πλάκα κάνεις. Καλός. Αυτός τώρα άμα φύγει από τον ΠΑΟΚ, δεν τον παίρνει ούτε... Ποια να σου πω, ούτε γάμα Ισπανίας πάει να πει. Από Ευρώπη μιλάς. Από Ευρώπη. Ευκαιρία να κάνει αρπακτή, του λέω το κόκκινο, δεν μ' ακούει. Πολύ καλά οικογενειάρχης ο άνθρωπος και πολύ καλά σκέφτεται. Έτσι. Δεύτερον. Να ήταν 28, να ήταν 28, 27, 25, αυτό που λέει ο κόκκινος έχει βάση λογικής. Έξυπνο είναι. Αλλά τώρα στα 32, τώρα του ήρθουν 5 εκατομμύρια ακόμα μέχρι τα 35, πολυμπώντας θα πας. Τρελός, ρε. Συνεχίστε, κύριε μου. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Πάμε. Επειδή παίζουμε και στοίχημα. Ναι. Λοιπόν, έχει μια στην Κρήτη σήμερα. Τι? Έχει μια ματσάρα, λέω, στην Κρήτη μια σήμερα. Μια σχολή φίλα, θα κερδίσει όφη. Εσύ είσαι τόσο σίγουρος. Ναι, ναι, γιατί έχει περισσότερους ψήφους. Ο διαιτητής θα είναι με τον όφη. Α, εδώ διαφωνούμε, παιδιά, και άμα σας πω και τι ποσοστά δίνει στο τέτοιο. Τι ώρα είναι το διπλό, πάνω από 6 φράγκα. Τι ώρα είναι το μάτς? 5 ώρα παίζουν. Εντάξει. Μισό λεπτό, θα σας πω. Στα να δω. Λοιπόν, εδώ έχει 11.30 το διπλό. Άκου, ναι. Και έχει 7 η ώρα ανατροπή. Ναι. Έχει ανατροπή, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, 200. Αυτό είναι fan bet, φίλε, δεν είναι στοίχημα. Αυτό, φίλε, είναι η Κρήτη, πόσους βουλευτές έχει ο Όφη και πόσους έχει ο Εργοτέλης. Αυτά τα πράγματα, ναι, η μπάλα στην Ελλάδα έτσι παίζεται. Στα Χανιά είναι παραπάνω οι βουλευτές, να ξέρετε. Α, δεν ξέρω. Να είστε καλά. Και τελευταίο, ναι, και σ' αφήνω, ναι, ναι, θέλω να μιλήσω με εκείνο το κοντούλι που κάνεις εκπομπή εσύ. Το κοντό. Στο YouTube που βγαίνεις, ένα με τον μπάσκετ που είναι, ναι. Ναι, τι θες. Από το νησί που είναι, από πού είναι, από τη Σάμο. Θάσο. Τι θες, να το μεταφέρω εγώ, τι να κάνουμε. Να μιλήσω, εγώ θέλω με αυτό, πώς θα γίνει να τον βρω κάπου να πει. Θα πάρεις τον Κωστή εκτός αέρα και θα σου δώσει τηλέφωνο. Όχι ρε, μπες στο Marmita TV, πώς το λένε, show, πώς το λένε αυτό, Sports Bar, Marmita Sports Bar, καφέ, και μπες εκεί πέρα και... Δώσε τηλέφωνο το μαγαζί ρε.
Δεν το θυμάμαι από όξο. Ωραία, θα το βρω. Εντάξει. Το έχω δίπλα μου. Να ξέρεις, είναι γάτο ο κοντός. Άμα θες να κάνεις δουλειά, είναι αετός, να ξέρεις. Εντάξει. Όχι, ναι, καλούς ανθρώπους ψάχνουμε, καλούς συνεργάτες. Δεν ψάχνουμε τίποτα άλλο. Καλούς ανθρώπους δεν ψάχνουμε. Καλούς συνεργάτες ψάχνουμε. Επόμενος. Έτσι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Κοντός έχει κρεσέντο. Ναι. Έλα, σε 6 μήνες έκανε ίντερνετ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Χρόνια πολλά Κωστή, συλληπιτήρια για τον Γρηγόρη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα ποδοσφαιρικά, έχω μια παράκληση. Ναι. Με κλάπη και ένα Γιόρκσαιρ, ξέρω ότι είσαι και έχεις και εσύ σκυλιά. Αμά ρε, πώς τα χάνετε τα σκυλιά ρε, πώς γίνεται. Άμα σε πω Κωστή ότι ήταν ότι πότιζα λουλούδια και στα 5 μέτρα το αρπάξανε, το φορτώσαν και φύγανε σε δύο ομάδες γυναίκες στην Ανοπόλυτα Κάστρα. Στη Μονή Βλατάδων. Είναι ένα μαύρο 11 ετών. Αλλά είχε και φαρμακευτική αγωγή, είναι πολύ χαριτωμένο. Μαύρο το είχα κουρεμένο, μόνο στη φάτσα είχε μαλλιά και στην ουρίτσα. Τι είναι, να το 11 κάνω. Χρονό και έχει φαρμακευτική αγωγή και ειδική διατροφή. Γύφτος το πήρε. Δύο κοπέλες Ρωμά μου είπανε, ήδη μια γυναίκα πήγε σε ένα αυτοκίνητο Μπεζ Όπελ. Αυτή η γύφτη, τι φύρα είναι αυτή ρε. Τι φύρα είναι αυτή η γύφτη ρε, τι φύρα είναι. Να δώσω το τηλέφωνο μου εκεί στη γραμματεία. Αν πάρει κανένας τηλέφωνο να το. Ή αν τα αγόρασε κάποιος, θα τον πληρώσω το αντίτιμο. Είναι ειδική περίπτωση, τώρα ξέρεις τι σημαίνει να χάνεις κλεισό 11 χρόνια να το έχεις. Τι λέει, τρελώσε ρε, πλάκα κάνεις. Εντάξει, είναι. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε. Να δώσω το τηλέφωνο στη γραμματεία. Στη γραμματεία, ναι. Ναι. Να κλείσω και να ξαναπάρω. Αν είναι εύκολο, γιατί δεν μπορούμε να συνδέσουμε από εδώ. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σας. Ρε, τι μουργολίκη είναι αυτή η γύφτη, ρε. Τι μουργολίκη είναι αυτή, ρε. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ρε, τι μουργολίκη είναι, ρε. Λέγε, ρε, φίλε. Ναι. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω λίγο. Εγώ πέρσι πήρα την 7 στον Άρη διαρκείας 5,5 εκατοστάρικα. Ναι. Φέτος πήγα, το πήρα 5 εκατοστάρικα, 50 ευρώ κάτω συν 2 αγώνες που είναι της Ευρώπης που πέρσι δεν είχε. Πώς γυρνάς και λες ρε φίλε ότι είναι πιο ακριβά τα διαρκεία φέτος στον Άρη, για 200 τέλη δερμάτινες που έκανε και τα πήγε στα 1300. Καλά σε. Τι παραπληροφόρηση είναι αυτή ρε παιδιά εκεί στον Άρη. Με εσάς. Τι κόμπλεξ βγάζετε με τον Άρη. Άκουτε τώρα. Εγώ να τα ακούσω. Εγώ να τα ακούσω. Πες ό,τι θες. Κοφθηνά με 2 αγώνες παραπάνω της Ευρώπης. Πώς είναι πιο ακριβά και χάρη το παράπονα. Και βγαίνει και ο άλλος αρχαλός από την Αθήνα και καλά ο δικός μας, ο Στημένος. Δικός μας. Στημένος. Καλά στα λέει. Βγαίνει και χράζει του Καλυπίδη. Απάντησε τώρα. Ότι είναι πιο ακριβά. Ο παππούς που. Θα σε πούν τώρα τουρκικό ραδιόφωνο, τα κάνεις επίτηδες και τέτοια. Εσένα ρωτάω Γρηγόρη, εσύ το είπες. Ο Κωστής το είπε φίλε και εγώ είπα με δύο φίλους που μίλησα. Σας ρωτάω σε ποια θύρα είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας από πέρσι. Δεν μίλησα για δερμάτινα καθίσματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα 200 δερμάτινα καθίσματα που έκανε. Δεν είναι όλοι 7. Φίλε μου, ποια είναι η παραπληροφόρηση, ποια είναι. Συγγνώμη. Η παραπληροφόρηση, αδερφέ, είναι. Είπα επιλέξει. Είπα. Να βάζουμε τον Χαρυπίδη. Όχι, όχι. Και καλά, όχι. Ακριβά διαρκεία. Όχι, φίλε μου. Αυτό είπε. Είπα ότι δεν γνωρίζω. Το κλείσα. Είπα ότι δεν γνωρίζω τι τιμές. Άκουτα τώρα. Και είπα ότι άκουσα φίλους που λένε. Τώρα θα σε πούνε τι στόπο μπούζε ο Γρηγοριάδης. Δεν μου το είπε κανείς. Δεν ξέρω τώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Τώρα και δεν γνωρίζω τι τιμές των υπολείπων. Το ανέφερα και αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Εντάξει. Μάλιστα. Έλα παιδιά. Μάλιστα. Μ' ακούτε. Μάλιστα ναι. Κύριε. Τι κάνετε. Ναι, χαρά. Καλά εσείς. Καλά είστε. Ποιος ξέρει πιο πολύ μπάλα από εσάς τους δύο εκεί πέρα. Ο Ιχολύπτης. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ο Ραπτόπουλος ξέρει. Άτε, ας πούμε ότι ξέρει ο Ραπτόπουλος πιο πολύ. Δεν μου έρθει Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Η γνώμη σου για το Βαρέλα ποια είναι. Ποδοσφαιρικά ή συνολικά. Ό,τι θες εσύ, ό,τι θέλεις. Ο Βαρέλα είναι επαγγελματίας 200%. Γιατί ήρθε 11 κιλά μοσχάρι εδώ πέρα. Τον πέρναγε ναι. με το ποδήλατο και η κόρη μου. Έβαλε το ατομικό κομμάτι, έχασε 11 κιλά, στέγνωσε, βελτιώθηκε, πήρε τα φράγκα, του δόθηκε ευκαιρία να πάρει περισσότερα και καλά έκανε. Ραπ, δεν μου λες, όταν ήρθε ο Βαρέλα πριν να έρθει στο ΠΑΟ, ξέρεις το κασέτο πόσο ήτανε. Κάνα 2,5 εκατοστάρικα. 2 εκατοστάρικα. Αυτό ήταν. Και στο ΠΑΟ τα έκανε 500-600. Και τι να πει αυτό, ότι σταματάει η ζωή στον ΠΑΟΚ, φιλοδοξία. Όχι, 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 όχι. Όχι. Και τώρα πόσο τον πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, ξέρεις. 1.300.000 μόνος. Είναι λίγα ή πολλά αυτά τα λεφτά. Είναι αρκετά καλά, αλλά τα 2 εκατομμύρια είναι περισσότερα. Γρηγόρη, ναι. Επειδή ο Κώστας
Έχει δίκιο και το πάει στη Μαρμίτα. Έχει δίκιο για σένα. Δικιά σου τη γνώμη τώρα. Εγώ λέω ότι σε αυτή τη ζωή δεν είναι το πάντα χρήματα. Ναι. Δεν μου λες. Γι' αυτό παίζει στην εκκλησία και είναι μέσα στα χρυσάφια να πούμε. Και οι Μητροπολίτες είναι με τις τεθωρακισμένες αυτές. Δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα για το Γρηγόρη. Ναι, ναι. Ρεπτοβολέ. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Ναι. Αλλά από την άλλη τη μεριά όμως, τα πολλά τα χρήματα έχουν και ένα κόστος, έτσι. Το κόστος για τον καθένα μας είναι πως θα τα διαχειριστεί. Αν εμένα με δώσεις 2 εκατομμύρια, θα πεθάνω σαν βασιλιάς. Αν δώσεις έναν άλλο 2 εκατομμύρια, μπορεί να χρωστάει και να πεθάνει σαν πένιτας, να πούμε, και να τον κυνηγάνε. Είναι ανάλογα πώς. Ναι. Γι' αυτό λέω, συμφωνώ με αυτό που λες, γι' αυτό λέω δεν επανάκια τα χρήματα. Ναι. Κώστα! Μάλιστα. Το Πρίγκοβιτς η γυναίκα πόσες μέρες έκατσε εκεί που πήγε. Ποιος το? Πού να ξέρω. Το Πρίγκοβιτς η γυναίκα. Ναι. Πόσες μέρες άντεξε εκεί που πήγε. Δεν νομίζω ότι άντεξε και πολλές, αλλά τα αεροπορικά είναι φτηνά. 10 μέρες μαθαίνω άντεξε. Και εγώ αυτό έμαθα. Λοιπόν, δηλαδή μπροστά στα χρήματα τι φλανάκι ο Μάρλον Μπράντο που λέμε. Πλάκα κάνετε φίλε. Okay. Τι λέτε τώρα. Ναι, αλλά ο Γρηγόρης λέει έχει άλλη άποψη. Έχω το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα, ναι, αλλά και στην πράξη. Εννοείται, Γρηγόρη, σ' ακούω. Έχει το δικαίωμα ο καθένας μας να έχει την άποψή του, αλλά η καθημερινότητά του, η καθημερινότητά μας και ο βίος και η πολιτείας όλων μας. Φυσικά και τα χρήματα είναι. Δηλώνει και το ποιόν μας. Αν ο Γρηγόρης ή εγώ λέμε άλλα και κάνουμε άλλα, τότε δεν μετράει αυτό που λέμε. Ραπ, εσένα σε ξέρω, συμφωνώ με αυτό που λες, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να ακούσει και τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης με έχει συμβουλέψει εμένα πόσες φορές. Τώρα προηγουμένως με έλεγε. Ο κοντός λέει, ο Χατζινάκος, σε βλύνει λίγα λέει. Και πάλι για λεφτά μιλούσε. Λέω, καλά είναι. Όχι, λέει, σε τρώει, λέει, σε κάνει. Για λεφτά μιλούσε πάλι. Αλλά τώρα λέει για τον Βαρέλα άλλα. Έτσι με έλεγε. Εγώ τον Γρηγόρη τον έχω για ρομαντικό. Τι τον έχεις? Για ρομαντικό. Έχεις δει κανένα τρώει, σε χάσα από τα φέρνες και τα κόκαλα ρε, και να είναι ρομαντικός. Όχι, από ό,τι ακούς στο ράδιο είναι ρομαντικός άνθρωπος. Εσύ να πιστεύεις ότι βλέπεις τη τηλεόραση και να πιστεύεις ότι ακούς το ραδιόφωνο. Γρηγόρη, θέλω την άποψή σου. Την είπα ρε φίλε. Ναι. Πάμε, ξεφύγαμε, επόμενη γραμμή. Πάει ο άνθρωπος. Τα λεφτά δεν τον πάνε, είπε. Τελείωσε. Άμα πάθει κανένα ιατρικό θέμα, ας πούμε, και πάει στο ΑΧΕΠΑ και πεθάνει, ενώ αν έχει λεφτά θα πάει στον Άγιο Λουκά και να σωθεί. Πού θα πας? Άλλου. Αλλού θα πας. Άρα έχεις λεφτά. Άρα τα λεφτά δεν είναι θέμα χρημάτων. Α, δεν είναι θέμα χρημάτων. Πού απαστά και ο Νόρα θα πάει. Είναι θέμα ασφάλιση. Ασφάλιση. Η καλή ασφάλεια. Άρα θέμα χρημάτων. Η καλή ασφάλεια και εγώ θα την αλλάξω τώρα. Έλα, φίλε, ναι. Βλέπεις. Μήδες για τα λεφτά. Εγώ όμως λέω τα. Πρέπει να έχεις. Ένα λεπτό, φίλε. Δεν χρειάζεται να έχεις 500 χιλιάρικα για το χτύπα ξύλο. Ναι. Μπορεί να δίνεις ένα ποσό το χρόνο. Τι δίνεις? Και να το διασφαλίσεις. Τι δίνεις? Ποσό. Πάλι λεφτά είναι στη μέση. Έλα, φίλε, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Αριανός είμαι. Μάλιστα. Θέλω να πω, γιατί προσπαθείτε να δημιουργήσετε θέματα που δεν υπάρχουν στον Άρη? Πάντα, Γρηγόρη. Πρώτον και για το διαρκές αυτό που είπατε. Τα διαρκές σας προφορώ στα πέταρτα. Ευρώ. Είναι ακριβά. Πες το άλλη μια φορά γιατί δεν ακούστηκε. Για να 140 ευρώ είναι τα διαρκές στα πέταρτα. Άρα, μια χαρά. Άρα για τους φτωχούς είναι μια χαρά. Τα δερμάτινα τους φίλους του πλούσιου του κόκκινου. Εγώ ανέφερα ένα παράδειγμα φίλε μου, είναι πολύ σαφής. Λέω, δεν γνωρίζω τις τιμές με διαρκές του. Δεν τη ξέρω. Άκουσα για συγκεκριμένα πράγματα και μίλησα επίσης για συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία, λοιπόν, ένα αυτό. Δεν θέλω να πω πού προκύπτει. Άκουσες κάτι διαφορετικό? Όχι, δεν άκουσα κάτι διαφορετικό, αλλά. Σε ευχαριστώ. Έτσι δημιουργείς θέμα. Ότι και καλά έχει. Ακριβά διαρκείας και να τα βάλουμε τον καρυπή. Είπα δεν γνωρίζω τις τιμές του διαρκείας. Μίλησα για συγκεκριμένα. Πέρα από αυτό, το ότι έχει θέμα ρευστότητας ο Άρης, από πού προκύπτει αυτό? Αυτά ο Κωστής θα λέει. Υπάρχει κάποιο στοιχείο και προκύπτει ή έτσι αφαίρετα, ας πούμε? Και αφού έχει. Απάντησε, Κωστή. Θέμα ρευστότητα, την πρόταση Las Palmas με το 1,5 εκατομμύριο, με τι την έκανε, με σπόρια? Για ποιον πράγμα, για ποιο έκανε 1,5 εκατομμύριο τη Las Palmas, για ποιον παίχτη? Γκαρσία. Πού είναι ο Γκαρσία τώρα? Ο Γκαρσία λέει θα φύγει, αλλά την πρόταση την κάναμε. Και εγώ πάω να κάνω στην Audi μέσα να πάρω το 4 και να σηκωθώ να φύγω μετά. Και εγώ θα του κάνω πρόταση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν υπάρχει κάτι να πείτε αγωνιστικά για τον Άρη, το πάτε τώρα σε θέματα για να δημιουργήσει σόν και καλά πρόβλημα. Αφού αγωνιστικά η ομάδα βγήκε
σβηστά στην Ευρώπη. Με άρα θεωρείς, για να καταλάβω, εσύ σαν Αργιανός, στημένο όλο αυτό που έγινε πριν από 30 λεπτά εδώ πέρα. Ότι είναι ύποπτο. Δεν ξέρω. Όχι ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι και ύποπτο. Μπορεί να είναι και ύποπτο. Okay, αν καλά. Το πιστεύεις, μπράβο ρε. Γιατί να μην το πιστεύει, λέει. Μπράβο. Γιατί να μην το πιστεύει, γιατί αν πάει ο νους στο διάβολο. Γενικά πιστεύω ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε θέμα στον εναντίον του Άρη. Ναι. Ενώ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε δύο Βαρέλα. Ναι, και δεν ακούγεται τίποτα. Σωστά. Δεν ακούγεται τίποτα. Ναι, ναι. Γιατί κάτι έλεγε ο Σαββίδης για περιόρους στον Μπάτζη. Φίλε, 49 λεπτά μιλούσαμε για τον Βαρέλα. Σταμάτα. Ένα λεπτό για τον άλλο λέει ο Ανθρωπάκος. Για περιόρους στον Μπάτζη, ναι. Ναι. Απεριόρους στον Μπάτζη. Τον καλύτερο παίκτη. Τον άφησε και έφυγε. Τον άφησε και έφυγε. Και λέτε για τα δερμάτινα. Καθάρματα Τούρκο ραδιόφωνο. Αυτό λέει. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατάλαβες τι επικοινωνιακός άνθρωπος είσαι. Ναι. Κατόρθωσες και έβαλες τους Αργιανούς τώρα να σε βρίζουν. Εσύ έκανες την κουβέντα. Βράζει τι έκανα εγώ. Εσύ είπα για τα δερμάτινα. Μόνος σου, ξέρω εγώ τα δερμάτινα. Μόνος το κλείσες. Δεν έχει κάνει. Έχει κάνει δύο φίλους εκεί τίποτα γκλαμουριάριδες, φλωρογιατρούς εκεί πέρα που θέλουν να πληρώσουν δερμάτινα. Εκεί θα ήταν. Φλόρι γιατί. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Κοκκινό, το πάνω δεν είναι τα λεφτά. Βέβαια. Αλλά πιο πολύ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Το παν είναι τα πολλά λεφτά. Να είσαι καλά, παιδιά, καλό απόγευμα. Να το πεις. Συπάς στο δικαστήριο. Στην οικογένεια ο Νάση αυτό, ναι, γιατί, όταν έφυγε ο Αλέξανδρος. Και τι να κάνουμε δηλαδή, φύγε. Και είπε ο Νάσης φτωχός είμαι. Ναι, τι μου λες. Τι μου λες. Όταν έπεσε με το αεροπλάνο του Αλέξανδρος και τον κρατούσαν με τα καλώδια, ναι. Καλωδιωμένοι, ναι, ναι. Οι γιατροί, όταν ανέβηκε ο Νάσης, ναι. και πήγαν οι δημοσιογράφοι. Ναι, ναι. Να κάνει μια δήλωση και δεν έχω να πω τίποτα. Φτωχό. Το φτωχό τα παιδιά δεν τρακαίρουν, δεν σκοτώνουν. Και μετά από ένα χρόνο έφυγε. Δεν τρακαίρουν τα παιδιά των φτωχών. Φυσικά. Δεν σκοτώνονται. Φυσικά. Λοιπόν, τι φυσικά. Το κατάλαβε το πλήρω. Ο Νάση τι έκανε δηλαδή. Δεν φτάνανε τα τόσα χρήματα που είχε να κάνει. Εντάξει, ρε, όλοι θα πεθάνουμε. Δηλαδή τι, με τα λεφτά παραχωράσουμε το θάνατο. Αλλά μέχρι το θάνατο τα λεφτά μετράνε. Για τα λεφτά πλακώνεστε. Για τα λεφτά κάνετε, σχίζετε τα ρούχα σα. Για τα λεφτά παίζετε μπουνιέ. Μόνο σου έκανε τον έξυπνο πριν και είπε ότι εγώ. Σαν Ραπτόπουλος, θα τα διαχειριζόμουν καλά ένα ποσό Α. Όχι, δεν είπα αυτό. Μπορεί. Αυτό είπες. Μπορεί. Λέει. Αυτό είπες. Αυτό είπες. Και δεν διαφωνώ. Είμαι σίγουρος ότι θα διαχειριζόμουν σωστά. Λοιπόν, λέω όμως δεν μπορώ να διαχειριστούν όλοι. Δεν μπορεί κόκκινε. Και δεν μπορεί να διαφωνήσει. Γιατί ζητάς κάθε χρόνο αύξηση από τον Ανδρώνη. Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Άστα. Α, μάλιστα. Εντάξει. Ρωτάω εγώ να μου απαντήσεις. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι. Εγώ παράζει τα άλλα, είμαι υπέρ των χρημάτων, να ξυπόψω. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη και έτσι. Όταν απαντήσει το δύσκολο, είναι προσωπικά δεδομένα. Η Μαρίνα Μπίκου λέει θα έρθει. Α, έρθει. Ό,τι θυμάται, χαίρεται. Τι θα το κάνει, αυτό είναι. Λοιπόν, αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη και Μαμά και Δήμου. Να είστε καλά.